Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε και σήμερα λίγο μετά τις 10, πάμε μέχρι και τις 12. Τρόικα ακούτε εδώ στον Λίμπερο, καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή, 10 με 12 και σήμερα θα επικοινωνήσουμε με μηνύματα αρχικά, γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 54526 και αργότερα μετά τις 11 και με ανοιχτές γραμμές. Όλα αυτά μαζί με τη Media Markt, εφόσον και σήμερα έχει αγώνες και θέλεις να δεις τα παιχνίδια σε μεγάλη τηλεόραση, αν χάλασε το ψυγείο και θέλεις κρύες μπύρες, αλλά σκέφτεσαι πότε θα έρθει το νέο ψυγείο, αν έχεις ξεχάσει την επέτειο επειδή βλέπεις συνέχεια τα μάτς και θες να κάνεις ένα δώρο για να μην έχεις άλλα προβλήματα, υπάρχουν πολλοί λόγοι να θες συσκευή να φτάσει στα χέρια σου την ίδια μέρα. Μόνο ένας τρόπος να πραγματοποιηθεί αυτό, αυθημερών παράδοση από Media Markt, παραγγελία μέχρι τις 3 το μεσημέρι και θα σου έρθει την ίδια ημέρα. Μην ξεχνάτε, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Mr. Gold, είμαστε στην πρώτη ώρα για καταπληκτική πίτσα για άριστη ποιότητα, 23-10-62-85-86 για παραγγελίες, με ρεγκίνα για είδη και αξεσουάρ μπάνιου και βεβαίως βασιλική ρετσίνα από Μεσημβρία, υνοποιητική η ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση. Ο ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Στα γρήγορα. Σε ρωτάω εσένα. Δύο ζευρά γυαλιά, λίγο δώρο εσύ. Δεν κατεβασμένο, δεν ακούγεσαι. Δεν Έλληνας. Και επειδή εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, ναι, αλλά δύο πράγματα που θα τα πω. Ναι. Πριν λίγο, ναι, σε σκίζανε. Ποιοι? Μαζί με τον Τσαρό. Σε σκίζανε. Ποιοι? Εκφράσεις... Ο Τσαρός με τον, με τη Μαρλής. Με τον Δασκαλάκη. Δεν είμαι. Να ακούσω. Να ακούσω. Καλημερίζω οποίες... τον Σωτήρη και περιμένω να ακούσω. Με εκφράσεις οι οποίες. Ο Σωτήρης είναι... να πάει γελάκα τα Παυλίδη. Να ακούσω τι θέλει να πει το παιδί. Δεν λέγονται αυτά που λέγανε για σένα. Και του είπα, πες αν είναι ψέματα. Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Δεν είναι παρόνο... Πρέπει να είναι εδώ ο σωστό, ίδιος. Σε παραδέχομαι. Το είπα. Το είπα. Όχι, δεν την είπα την απάντηση. Η απάντησή σου είναι ποταπή. Μπροστά στην επίθεση που εξαπέλυσες. Ποταπή απάντηση. Α, είπα. Ναι, ωραία. Έλα, πες τα. Πες ένα που είπε. Πες ένα που, είπαν, που υπόθηκε. Τέτοια, τέτοια εσχρά λόγια. Εσχρά. Κάτσε, αυτό το λέω και καταρχάς σήμερα, σήμερα έξω δεν ξέρω να το κάνω. Παιδιά, όσοι βγείτε, ντυθείτε καλά, ε! Περίμενε. Δεν το λέω ακριβώς έτσι. Δεν το λέω ακριβώς έτσι. Λέω, ας πούμε, τέλη Μαΐου. Το βλέπω στους 23 βαθμούς. Λέω, ρε παιδιά, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Πού θα το έχετε? Αξιολάτρευτη. Ποια είναι, η Κορινθίου? Ναι, ναι.
Ρε, εσύ είναι, είναι, ότι... κούκλα, ναι, ναι. Είναι κούκλα, δεν μου βγαίνει. Δηλαδή, να σου πω τώρα κάτι. Ναι, ρε, βγαίνω τώρα το σπίτι μου τώρα. Σου βγαίνει, ναι. Αντιπολκατοικία. Σωτήρη. Και περνάει ένα κοριτσάκι απέναντι, κατεβαίνει και το στενό εκείνο κατεβάζει, είναι σαν το ρέμα. Ξέρεις. Παιδιά, καθαρίστε αυτέ, ό,τι μπορείτε τώρα. Ξέρετε τι τετραήμερο έρχεται. Μέχρι την Τρίτη θα μας σκίσει. Θα μας σκίσει. Χαλάζια, ποτάμια, ό,τι θες. Ρίζια, κρυθάρια, ό,τι μπορείτε καθαρίστε, προστατεύστε. Προσοχή όσοι περνάτε ποταμάκια και τέτοια. Δεν κάνω πλάκα, άκουω το για τον καιρό τώρα και διάβαζα. Έρχεται αισχρό τετραήμερο. Κατεβαίνει το κύμα αυτό που λέγεται πρώτα. Μήνοας, κάτι τέτοιο. Μήνοας. Ξεκινάει, έρχεται από πάνω από το βορρά που έρχεται και θα ξεκινήσει από εμάς βόρεια, δυτικά. Δυτική Ελλάδα. Μετά εδώ πιάνει και εμάς βόρεια και κατεβαίνει προς τα κάτω. Θα φτάσει εννοείται ως Μήνοας μέχρι πού, Σωτήρη Δασκαλάκη, για να λέγεται Μήνοας, έως την Κρήτη. Εντάξει, πολύ απλά τα πράγματα. Παιδιά, παρακάτω δεν έχουμε. Έρχεται αισχρό τετραήμερο. Πραγματικά αισχρό. Εγώ θα πάρω εφόδια σήμερα για 5 μέρες. Να μην χρειαστεί να βγω από το σπίτι. Δεν κάνω ούτε να έρθω τη δευτέρα εκπομπή. Κανονικά. Μη μας το κάνεις αυτό. Άιντε αδέρφια, δασκαλάκι, ετοίμασε κάτι ρε, εσύ από ξύλινα σπαθιά που θες να πας και στον Παυλίδη live. Θες κούτρα, δώσ' μου λέει να πάω κούτρα, αλλιώς δεν σε μιλάω και αλλιώς δεν σε θάβω με τον τζατζαρό έξω και τέτοια να πούμε. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις, δίνουμε. Ξυπνάτε. Ξυπνάτε για τη Μονή Λαζαριστών αύριο βράδυ. Θα γίνει το live κανονικά. Τα έχουν έτοιμα κλειστά σκεπασμένα. Μη μασάτε. Η Τρόικα είναι εδώ πέρα. Τρόικα τι εννοούμε, δασκαλάκι, στον Παντζόγκουλα Σλαμής. Έτσι, τα έχω πει αυτά και άλλη φορά. Ή κι όσοι, τον Παντζόγκουλα Σλαμής. Εδώ σήμερα είναι. Ο Σωτήρης, ο Δασκαλάκης. Ότι έβαλες. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Είναι το. Ναι, είναι το κομμάτι που σχετικά δεν πολύ μπήκε ποτέ στην καρδιά. Είναι τεράστιο κομμάτι. Και βασικά λέει του Σαλβαδόρ σύνθεση. Έχει γίνει με αυτό σκηνικό. Είναι σύνθεση του Σέλιου Σαλβαδόρ. Τότε που ήταν μαζί στα μωρά στη φωτιά. Δώσε λίγο αδρεναλίνη, Σωτήρη μου, να ανεβεί αδρεναλίνη. Αύριο είναι το live. Ο Γιαννάκης ο Αγγελάκας με τον τεράστιο, τον μοναδικό Παύλο Παυλίδη. Για Αγγελάκα το έχω πει πολλές φορές. Αυτό που κάνει μετά τις τρύπες, έγκλημα με τις τρύπες, και αυτό που κάνει μετά τις τρύπες δεν με ενδιαφέρει πραγματικά καθόλου και δεν μου λέει τίποτα και δεν λέει τίποτα με εξαίρεση και με τους επισκέπτες τίποτα άλλο. Ειλικρινά. Και λυπάμαι για τον Γιάννη που το βλέπω από τα 15 μου, ας πούμε. Λοιπόν, τα καταφέραμε και έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Ευχαριστώ και τον Γιαννάκη τον Σακισλόγλου. Γιατί από το γραφείο που το μανατζάρουν χθες, τουλάχιστον όσο πρόλαβα να πάρω, δεν απαντούσανε. Να με προσβάλλεις τώρα. Εντάξει, με προσβάλλεις τώρα. Λέω ευχαριστώ στον Άκη. Δύο αλήθειες να λένε. Όσοι δεν κερδίσετε σήμερα εδώ σε εμάς, μπορείτε να ακούτε και το μήνυμα, έτσι, το αδερφάκι μας, στους 107,7. Θα δίνουν τα παιδιά εκεί πέρα προς το. Όχι άλλες εκπομπές. Κάποιες εκπομπές θα δίνουν, έτσι. Λοιπόν, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, αύριο βράδυ στη Μονή Λαζαριστών, στα πλαίσια του φεστιβάλ που γίνεται εκεί. Δεν θυμάμαι ποιο φεστιβάλ, ποιο αριθμό είναι μπροστά. Το παγκόσμιο είναι 21ο. Φεστιβάλ δεν θυμάμαι. FM κενό ονοματεπώνυμο. Δίπλα γράφει live αποστολή στο 54-526. 54-526. Προσέξτε, έχουμε και quiz ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ποιο είναι ο νεότερος σε ηλικία εννοείται ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τον αναφέραμε πριν από περίπου 4-5 μέρες. Okay. Ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πήρε τότε το ρεκόρ από τον μοναδικό απλησίαστο, αξεπέραστο και τεράστιο Πελέ. Πήρε το ρεκόρ από αυτόν. Τώρα διάβαζα προθέσεις του. Ήξερα ότι κάποιοι τον περάσανε, αλλά ο Πελέ έχει πάει πέμπτος. Ο Πελέ είναι πέμπτος. Ο νεότερος εκείνος που το πήρε το ρεκόρ παραμένει. Ο Πελέ έχει σμπροχτεί στην κατηγορία αυτή κάτω στην πέμπτη θέση. Έτσι. Οι χαμένοι καβατζώνουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Opticon Express. Χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά. Συμπεριλαμβανόμενο ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Αδρεναλίνη, Σωτήρη. Ο Θανάσης είναι σταθερός αυτός. Από τα κλασικά, όχι πολύ κλασικά ονόματα, αλλά γενικά στέλνει. Καλημέρα σε όλους και μπαίνει για το live. Θανάση, να είσαι καλά. Δύο είναι οι προσκλήσεις, έτσι. Δύο και είναι διπλές. Ωχ, για όσους δεν το μάθανε, τι είχαμε χθες, Δημήτρη, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πρεμιέρα. Με την απλή λυτή, εμένα μου άρεσε η τελετή. Μου άρεσε, εμένα μου άρεσε. Απλή λυτή, μικρή σε διάρκεια, όπως πρέπει να είναι. Ωραία τελετή. Με Βρετανό, με Εγγλεζόσκυλο, Θεό που λατρεύει και το ποδόσφαιρο, Ρόμπι Γουίλιαμς. Ξεχνάω τώρα τι ομάδα υποστηρίζει. Αυτό λέει κάτι, Τσέλσι είναι, Νιουκάστλ είναι. Θυμάμαι τελικό με εμάς, με United, που ζουμάρει κάμερα σε αυτόν, το μάτς τελειώνει, χάνει η ομάδα του και σηκώνει μεσαίο δάκτυλο στους οπαδούς της United.
του παγκό να το βάλει εκεί που ξέρει, δεν το κατάλαβε τέλο πάντων. Σχετικά, και την Άιντα Γκριφούλινα. Παιδιά, η Άιντα Γκριφούλινα, τι είναι, ξέρει κανεί. Δεν ξέρω αν. Το έλεγε εκεί πέρα ο Ιωσήφ Νικολάου, την ανέφερε σαν να την ξέρει όλη η κοινωνία, δεν ξέρω μόνο εγώ. Μικρή ομιλία του Βλαδίμηρου του Πούτιν και συνέχεια του Τζιάννη Ινφαντίνο που έκλεισε την παράσταση με τα ρώσικα και τα σοβιετικά του. Στον αγώνα, Ρωσία 5, Σουηδική Αραβία 0. Ημίχρονο 2-0. Περιμένω τα σχόλια σε λίγο, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Αν το είδε το μάτς. Αν δεν το είδε, να μην το. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έπαιζε, Μάρε. Ποιο μάτς να δω. Τι να δω τώρα, πλάκα μου κάνει. Πόσες μέρες πριν στο έδινα, άσο και καλαμπούρι. Δεν είπε τίποτα. Παπά. Ορίστε. Παπάς. Παπάς. Ναι. Να σου θυμίσω δύο στιγμές το μόνο εδώ πέρα έξω. Τίποτα δεν είπε. Αυτό το είχε πάρει ο Ολυμπιακός, ήταν καθαρισμένο. Άστο. Τώρα θα γίνει. Το θέμα την Κυριακή να γίνει λίγο πόλεμος. Μην τελειώσει το μάτς από το 10ο λεπτό. Για μας σου δέτερος. Ναι, ήδη γίνεται. Βλέπεις τι γίνεται. Από μέσα, απ' έξω. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Ναι. Σωστός ο Γιάννης, ο 786, βρίσκει τον ποδοσφαιριστή. Ναι, την πεκτούρα αυτή και τη φάτσα μορφή που πια. Ποιες άλλες χώρες να βγάλουν τέτοιες φάτσες. Και παικταράς, μπράβο Γιάννη, μπαίνει στην κλήρωση. Αυτός είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής. Μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Και οι δύο που στείλατε μέχρι στιγμής είστε κλασικοί στα quiz γενικά και σε διαγωνισμούς. Okay. Και οι δύο, κλασικοί. Και ο Θανάσης και ο Γιάννης. Τι είδες εσύ, ρε Μάρη, στο Μουντιάλ? Κάθεσαι να δεις Ρωσία, Σαουδική Αραβία. Και το είδα όλο. Γιατί φυσικά η δουλειά μου είναι αυτή. Είμαι δημοσιογράφος. Άρα δεν είδες τίποτα. Κάτσε, βλέπει φιλικά του ΠΑΟΚ. Η χειραψία του. Το είδες. Του Ρώσου στο Σαουδάραβο το Φουκαρά. Ναι. Το οποίο τον σφάξανε. Και του έλεγε ο άλλος. Μπράβο, μπράβο. Όπα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όπα, με ενδιαφέρει. Σωστός και ο Αριστοτέλης. Ναι, σωστός. Μπαίνει στην κλήρωση. Βρήκε τον ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, πάμε. Διαιτητής Νέστορ. Πιτάνα, Αργεντίνος. Ο οποίος, αν τραβήξει μια κουτουλιά, πιστεύω, και έως 22 ποδοσφαιριστές θα φύγουν για 22 σε άλλη χώρα. Σωτήρη, ναι. Τον είσαι ο διαιτητή. Μην το δεις. Ο καρπός του είναι εσύ όλος. Εσύ όλος ο καρπός του. Βάλε Νέστορ Πιτάνα. Αλλά δες το λίγο. Δεν το βάλεις τώρα στο πρόσωπο. Κάτι από το κεφάλι φαίνεται, το πρόσωπο φαίνεται. Τέλος πάντων. Άστο, δεν, λιποθυμία. Λοιπόν, για πες μου, με ενδιαφέρει. Σφαγή. Δεν είδα καμία σφαγή. Για πες μου. Το πέναλτι είναι στο. Είναι πέναλτι. Συγγνώμη, για ποιο μάτς μιλάμε τώρα. Μπερδεύτηκα. Για το μάτς. Για πάω, κλες. Ναι. Πώς έγινε το 1-0, ρε. Λοιπόν, πάμε ξανά. 1-0. Στο 12 με τον Γιούρι Γκαζίνσκι. Πολύ ωραίο γκολ. Α, που σμπρώχνει πίσω λίγο. Εκεί που σμπρώχνει λίγο. Σε αυτό περίμενε. Το είδα από 5 κάμερες. Να πω τώρα το κλισέ το δημοσιογραφικό. Ότι κάνει αυτή τη μπροξιά στο όριο του. Ποιο πέναλτι, ρε, εσύ. Αυτό αν το δει θα είναι άκυρο επειδή βάζει γκολ. Ναι, τι πέναλτι, με μπέρδεψες. Ποιο πέναλτι, δεν υπάρχει πέναλτι. Είναι το 1-0. Τι είδες εσύ. Λοιπόν. Σήμερα παίζει Μαρόκο, Ιράν, ρε παιδιά. Στις 6, ναι. Δεν μου λέει τίποτα το 5-0 των Ρώσων. Ή μάλλον σχεδόν τίποτα. Γιατί πραγματικά. Ανύπαρκτος ο αντίπαλος. Βέβαια, για να βάλεις και 5 γκολ πρέπει κάτι να κάνεις και εσύ. Μου άρεσαν 2-3 πραγματάκια, αλλά επειδή είχα δει πέρυσι πολύ, σχεδόν όλα τα παιχνίδια τους, στο τουρνουά το αντίστοιχο που γίνεται το προηγούμενο καλοκαίρι, ήταν η απόλυτη άνοια, ούτε φάση, ούτε γκολ, τίποτα. Οπότε δεν μπορεί να με παρασύρει αυτό. Εννοείται περιμένω και να τους δω. Το θέμα ποιο είναι, ότι τους κάφτε καλά, ρε φίλε, να σου πω κάτι, δεν τους έχω μελετήσει κιόλας. Ούτε και τους παρακολουθώ, εντάξει. Ξέρω 4-5 παίκτες. Παράδειγμα, εντάξει, λατρεμένος Γιούρι Ζυρκόφ. Λατρεμένος, μορφή. Λατρεία μεγάλη. Γιούρι Ζυρκόφ, κλασική. Ρώσος, όλη η θλίψη της ρωσικής στέπας και η αποτυχία της επανάστασης στο βλέμμα του, ας πούμε. Το λατρεύω, τρελαίνομαι. Είναι ο οποίος είναι τώρα 34. Τόσο είναι, 35, ναι. Γερασμένη ομάδα, οκ, okay, εντάξει. Βλέπω αυτό τον Τζαγκόεφ. Με το που ξεκινάμε, δεν ξέρω, λέω κάτι δεν μου κάθεται καλά με αυτόν. Παθαίνει την γκράμπα, βγαίνει και λέω: ρε φίλε, αυτός που μπαίνει φαίνεται ωραίος παίκτης. Και μετά μαθαίνω, θυμάμαι, μου θυμίζει ο Ιωσήφ Νικολάου ότι παίζει στη Βιγιαρεάλ. Και ο άνθρωπος είναι μαζί με τον Αλεξάνδρ Γκολόβιν οι κορυφαίοι. Για μένα ο MVP είναι ο Γκολόβιν. Ο Αλεξάνδρ.
ο οποίος κάνει ολοκληρωμένη εμφάνιση και δύο assist ή τρεις. Πολύ γλυκιά σέντρα στο πρώτο γκολ από τα αριστερά με το δεξί. Πολύ ωραία σέντρα για το 3-0 από τα δεξιά με το δεξί. Κοψίματα, κινήσεις, βοήθειες, πολύ ωραίος. Αυτοί οι δύο φυσικά για μένα, καλά ο άλλος κάνει μπαμ, ο Ντένις Τσέρισεφ, και τα δύο γκολ που βάζει πολύ ωραία, το πέμπτο είναι ποίημα. Κάτσε, πώς έβαλε εσύ αυτό, έκανε χατρικό, όχι μας κάψει. Ναι. Και ο Γκολόβριν φυσικά επιβραβεύτηκε με το πέμπτο γκολ, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Δεν λιποθυμάω με αυτό που είδα, γιατί οι άλλοι ανύπαρκτοι. Εντάξει, ανύπαρκτοι. Να βάλουμε μια ερώτηση που την βάλαμε και με τον Παναγιώτο Παπαδόπουλο πριν περίπου ένα μήνα, στο φιλικό Ελλάς Σουηδική Αραβία. Με ποιον είναι ίδιος σήμερα, όπως έχει γίνει, στον μπάγκο των Σουηδοαράβων, ο Χουάν Αντώνιο Πίτσι. Ο γνωστός Αργεντίνος coach. Ο 49χρονος Αργεντίνος coach. Μου στέλνει, ξεκινάει το φιλικό τότε με την Ελλάδα και μου στέλνει μήνυμα Παπαδόπουλος και λέω: το ξέρω, τον είδα και λιποθύμησα. Δεν δίνουμε καμία βοήθεια. Και χθες τον είδα και τρόμαξα. Λέω: αυτός είναι. Με Ελλάδα έχει να κάνει, με Θεσσαλονίκη βασικά. Με Θεσσαλονίκη. Έγινε ερώτηση του προπονητή της Ουρουγουάης, ναι, τον Ταβάρες, αν είναι σίγουρος ότι ο Λουίς Σουάρες δεν θα δαγκώσει όπως στη Βραζιλία, τον Κελίνη. Αν έχει οριμάσει και τέτοια, ναι. Και τι απάντησε ο αγαπημένος Όσκαρ? Είναι πολύ προετοιμασμένος. Ναι. Αυτό που συνέβη στη Βραζιλία είναι μέρος της ζωής, ήταν ένα μάθημα για αυτόν. Τον βοήθησε να οριμάσει. Δεν θα έχει πλέον τέτοια θέματα. Ναι. Φίλος σημειώνει ότι ο Γκολόβιν έχει κλείνει στη Γιουβέντους με 20 εκατομμύρια ευρώ. Μου άρεσε πολύ αυτός χθες. Μου άρεσε πάρα πολύ το παιδί. Έκανε τα πάντα ο άνθρωπος. Πολύ ωραίος. Καλά, ντε, τα γκολ για την ιστορία, έτσι, 1-0. Γιούρι Γκαζίνσκι, εσύ το βλέπεις, είναι σίγουρα φάουλ. Δεν είναι αυτό που λέμε στα όρια του επιτρεπτού, στο ποδόσφαιρο. Είναι στα όρια του επιτρεπτού. Ναι. Είναι για σένα. Εντάξει, τότε δεν είναι. Τι σφαγή μου, ρε, και εσύ. Βλέποντας το Ρωσία, Σαουδική Αραβία, χθες προσπαθούσα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά, αλλά δεν τα κατάφερα. Με έπιανε ύπνος κάθε και τα άνοιγα μόνο όταν έμπαινε γκολ. Από το πρώτο μάτς κιόλας κατάλαβα πως τα μισά μάτς των ομίλων θα είναι και πάλι αδιάφορα και βαρετά. Καλά, εντάξει. Ένας ποδοσφαιρόφιλος ο οποίος... Εντάξει, δεν ήταν και το χάλι το μάτς, ρε παιδιά. Εντάξει, οκ. Θα τραβήξουμε ύπνο, είναι επικίνδυνα, ναι. Εντάξει. Τι δεν να πούμε, είναι ρε, η χώρα, ρε, δεν σε εμπνέει η χώρα. Δεν σε εμπνέει η χώρα, αυτό είναι. Δεν σε εμπνέει η κάτι χώρα. Χθες έπαιζαν οι γηπεδούχοι, μετά θα έχει κάτι. Ναι, μετά βλέπει κάτι μάτς 3 η ώρα με 5.000 κόσμο μέσα. Και πολύ μπορώ να βάζω. Θα είναι σχολεία, νηπιαγωγία και τέτοια. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν ήταν και το χάλι, ας πούμε. Απλά δεν υπήρχε. Είναι αυτό ότι από το 20 λεπτό και μετά κατάλαβες ότι δεν υπάρχει απάντηση. Από την άλλη ομάδα, έτσι. Για την ιστορία 1-0, Γιούρι Γκαζίνσκι στο 12, 2-0, Ντένις Τσέρισεφ στο 43, 3-0, Άρτεμ Τζούμπα, βρετανικό γκολ, καθαρά βρετανικό γκολ. Κάνει πολύ ωραία κεφαλιά ο τύπος στο γομάτι, τον πάω πολύ αυτόν, τον πάω τον Τζούμπα, τον πάω. Στο 71ο λεπτό πηγαίνει προς τα πίσω το σώμα του πάρα πολύ ωραία και το μαζεύει. Αλλιώς δεν μπαίνει τον γκολ, για να στείλει κεφαλιά απέναντι εκεί. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει, έτσι. Το 4-0 από τον Ντένις Τσέρισεφ στο 90-1 και το 5-0 με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Αλεξάνδρου Γκολόβιν στο 90-4. Θα έχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, ο Σεργέι Γνάσεβιτς, το αριστερό στόπερ, είναι 38 ετών. Δηλαδή αυτόν δεν το φαντάζομαι, ας πούμε, να κοντράρει τον Χάρι Κέιν. Θα τον τρέχει με μηχανάκι, ας πούμε. Δεν, εννοείται, δεν παραμυθιάζομαι από αυτό το 5-0 το χθεσινό με τους Ρώσους. Περιμένω να τους δω. Και μεγάλη απογοήτευση, όπως και το τουρνουά πέσει, ο Φιόντορς Μόλοφ της Κράσνονταρ. Δηλαδή που είναι σε αυτόν στηρίζονται επιθετικά. Τίποτα. Συνάδελφος, λέει, πάμε στο διάλειμμα. Με Σαουδάραβες, τίποτα. Αυτό που ξεφώνιζε νωρίτερα. Ο Σμόλοφ και Σμόλοφ και Σμόλοφ, τίποτα. Μηδέν. Με τους Σαουδάραβες, έτσι. Μηδέν, τίποτα. Καλά τον έκανε αλλαγή. Μαρία. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break, έτσι. Ποιος είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου? Ήδη έχουμε αρκετές απαντήσεις και πέφτει ξύλο με το live. Ο Γιάννης αύριο και ο Θεός ο μοναδικός, ξύλινα σπαθιά και μόνος του Θεός, όχι να περιμένει τις τρύπες για να πάρει χειροκρότημα. Παύλος Παυλίδης στην Μονή Λαζαριστών, δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ. Δεν μπορώ να καταλάβω, κάτσε και μιλάς με ανθρώπους οι οποίοι... Πριν από λίγο, όχι, μου είπε, λέει, λέγαμε απλά... Εμένα θα ακούς. Όχι, μου είπε ο Κωστής, το πώς το δες ο Κωστής. Απλά αναφερόμασταν σε μικρές όμορφες αιμονές που έχουν οι συνάδελφοι εδώ. Ξέρεις, όχι, θάβανε, ξέρεις. Να δω το δασκαλάκι, ρε φίλε, πια αιμονές. Αν είναι μάγκας ο συνάδελφος
απ' έξω να έρθει να κάνει τη σουίτα. Αν είναι μάγκας, να έρθει να κάνει το θέμα σουίτα. Να το παίξουμε μονόπρακτο. Τα κρατάει μόνο για αυτό. Να το βάλουμε και σε βίντεο. Αυτό θέλει εισιτήριο. Αυτό εδώ, αν πει ο Κωστής ότι το κάνω με εισιτήριο. Αυτό εδώ, 3 λεπτά, 5 ευρώ, εγώ τα δίνω. 3 λεπτά, 5 ευρώ εισιτήριο, τα δίνω. Φοβάται κάποιον. Φοβάται. Τι ακριβώς και δεν έρχεται. Ακούει. Τη δημοσιότητα λέει πανάθεμα θα με πνίξει. Αχ, τζατσαρέ μου. Λοιπόν, πέφτει ξύλο, γίνεται χαμός. Ο φίλος ο Στέργιος τι κάνει. Μπαίνει για live. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος, ο Τάδε είναι ο ποδοσφαιριστής. Σωστό το ονοματεπώνυμο, φίλε. Λάθος εθνική ομάδα βάζεις. Σε εκείνο το Μουντιάλ, σωστό, ντεμπούτο με. Σε μεσημεριανό μάτς. Όχι, λάθος. Λάθος στη χώρα. Αλλά μπαίνει στην κλήρωση. Γιατί εμείς ζητάμε τον ποδοσφαιριστή, το ονοματεπώνυμό του. Τον βρήκες. Ή μόνο το επώνυμό του, έτσι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου έπαθλο δώρο από τα Opticon Express εισαγωγής. Νέα παρτίδα που ήρθε πριν περίπου 10 μέρες. Το καβατζόνι σε ένα από τα 5 Opticon Express. Τα δύο σε Πόρτο Καράς, Σίθων και το άλλο. Και Μελίτων. Ναι. Και Μελίτων. Τα άλλα τρία εδώ στην. Θεσσαλονίκη. Τέρι Μπούτσερ. Στις Φιλιππίνες. Έλα ρε Τέρι. Έλα ρε Τέρι, αλυταρά. Ωραία, ατσάλι. Πιστεύω ότι. Όπως τον βλέπεις τώρα. Βλέπεις το 86. Όπως τον βλέπεις τώρα. Αυτός έπαιξε 86 και 90. Και στο, το 88 ήτανε. Τώρα δεν είναι 60, είναι. Και το 88 ήτανε. Α, το 88 δεν ξέρω αν δεν πήγε λόγω τραυματισμού. Στο Κύπρο Εθνών Ευρώπης, στη Γερμανία. Αυτό δεν θυμάμαι. Μία μικρή. Ήταν ο Τόνι Άνταμς. Τόνι Άνταμς στο κέντρο της άμυνας. Ναι, με τον. Με τον Μαρκ Ράιτ. Νομίζω. Σε εκείνο το Euro. Δεν ήταν ο Τέρι Μπούτσερ λόγω τραυματισμού. Ήταν στον Μπάγκο, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Αλλά στο Παγκόσμιο 90 είναι. Τον ανέφερα χθες. Που παίρνει από το χεράκι τον Γκάζα και τον πάει μπροστά στους Άγγλους οπαδούς. Και λέει: Να, ο νέος σας βασιλιάς. Συγκλονιστική στιγμή. Θέλουμε τον νεότερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Σε τελική φάση εννοείται, έτσι. Όχι προκληματικά, μπορεί να είναι και ο Μπακασέτας. Σε τελική φάση, ας πούμε για ποδοσφαιριστές. Σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου το έπαθλο. Και δύο διπλές προσκλήσεις, Γιάννης Αγγελάκας, Πάλος Παυλίδης, αύριο βράδυ Μονίλα Ζαριστών. Και θέλω και τα σχόλια, αν θέλετε, σύγκριση Αγγελάκα Παυλίδη, τρύπες, σπαθιά, όποιος θέλει. Σαν σχόλιο, σαν ψηφοφορία, σαν κριτική. Αρχίζω και ανησυχώ. Πλέον κουράστηκαν οι φίλοι να γράφουν για 25η-26η μέρα Πούκι και Βέρμπλουμ. Μια ανάσα. Αυτό πλέον δεν είναι ωραίο το οποίο κάνετε. Να μην στέλνετε μηνύματα για να θυμίσετε το πόσο διαρκούν αυτές οι υποθέσεις. Άμα έχετε κουραστεί και στην τρολιά, εντάξει, δεν κάνουμε τίποτα μετά. Δεν. Αστέριο καλημέρα, Γιάννα καλημέρα, για live, Ιωάννα καλημέρα, άλλο Γιάννα, άλλο Ιωάννα. Αχ, Θεός Παύλος, Θεός, Θεός. Σωτηρή, αν σε κάποια στιγμή θα βάλεις το τέτοιο ρε εσύ, από Παυλίδη, Παυλίδης όμως, όχι σπαθιά, Παυλίδης. Ή να βάλεις σπαθιά ρε, τι να βάλεις, τι είπες Σωτηρή, δεν άκουσα. Α, Ρίτα, θες Ρίτα, σπαθιά, που δεν το παίζει, άντε ρε. Βάλε ρε Ρίτα, ναι, μπασογραμμίακου, μπασογραμμίακου. Μπασογραμμή, άκου μπασογραμμή. Μπασοτύπα. Καλημερίζουμε πάνω το όλιο. Είχα πάθει σοκ πέρσι. Πολλά πρωινά μας ακούει. Από τους κορυφαίους ντράμερ στην Ευρώπη. Πάνω στο όλιο. Και ονειρικό μπασοτύπανο. Με Χρήστο Τσαπράζη. Απίστευτη rhythm section. Επίπεδο ACDC, ξεκάθαρα. Καλημέρα πάνω, καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα πρώην ξύλινα σπαθιά και για πάντα ξύλινα σπαθιά. Όταν. Είσαι απογοητευμένο από το χθεσινό μάτς. Δεν το είδα, σου λέω. Α, εντάξει. Από τον Ολυμπιακό είδα. Α, ωραία. Εκεί δεν μου λες από την αρχή φάνηκε καλά. Όχι, σήμερα τηλεόραση. Καλαμπούρι. Α, γιατί μετά έγινε σκηνικό, ε. Πέθανε καρέκλες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ρε εσύ, απλώνω το χέρι έτσι. Σωτήρι το είδες, το χαλάζει. Τέτοιο κομμάτι. Φίλε, μου πόνισε η παλάμη. Έβγαλα το χέρι έτσι. Έχουμε ακόμα. Α, τώρα ετοιμάσου. Εσχρό τετραήμερο έρχεται. Εσχρό. Εσχρό. Έχουμε γίνει, ρε παιδιά, πάει η Ελλάδα. Σήμερα ένα καλοκαίρι έχει Ελλάδα. Τρεις. Αίγυπτος, Ουρουγουάη. Δεν είναι βασικό ο. Να τα λες σωστά. Ουραγουάη. Ναι. Όπως ο Τσιόλης. Να είναι βασικό ο τέτοιο, ο Ουάρντα. Όχι βασικό. Αν μείνει έξω ο Ουάρντα για να παίξει ο Σαλάχ, εγώ προσωπικά κλείνω την τηλεόραση. Και οι δύο. Δεν κάνω πλάκα. Ο Σαλάχ θα παίξει. Γιατί ο. Άιντε, Βασίλισσα. Άιντε.
η πρώτη κοινή εμφάνιση κούκλα. Με τρένο είναι. Σωτήρι, εμφάνιση. Παλτουδάκι. Ναι, με τρένο. Τι θα πάει εσύ. Κούκλα, είπε ο άνθρωπο του Βασίλη. Την είπε κούκλα. Αφού είναι κοντά στο λαό, ρε φίλε. Κοντά με τρένο αυτό. Με τρένο. Και τα τρένα όλα πάνε μέσα στις πόλεις, έτσι, όχι σαν την Ελλάδα. Αυτό είναι τις αντιδράσεις πίσω. Που η μισή σταθμή είναι έξω της πόλης. Η Μέγκαν η Δούκησα, άντε. Η πρώτη... Με μεγάλη χαρά η Βασίλισσα είναι μαζί με την... Του εγγονού την νύφη. Ναι. Βλέπουμε την πρώτη κοινή εμφάνιση, παιδιά. Της Βασίλισσας Ελισάβετ με την Περέλαψε Δούκησα, με τη Δούκησα Μέγκαν. Η Βασίλισσα φοράει ένα λιτό... Λιτό φόρεμα, δεν είναι ταγέρ. Τσόχα είναι τελείως. Σαν φορεματάκι light green, φωτεινό πράσινο. Που πραγματικά αναδεικνύει το μεγαλείο και τη λάμψη της και εννοείται πάντα το ίδιο ακριβώς σε καπελάκι. Αυτές οι ειρωνίες ξανά Δευτέρα παίζει η Αγγλία να κοπούνε. Αν θες Δευτέρα μην έρχεσαι. Πώς το λένε το. Ούτε ο Τσιριγωτάκης θα καταλέγει αυτό. Ο Λάμπης. Θεός. Προπαραμονές Αγγλία-Ελλάδα στο Wembley. Το είχες δει. Ζωντανή σύνδεση, μιλάει με Graham Riggs και Tony Woodcock ψηλά πάνω σε κάτι γραφεία της Arsenal και κλαίω, κλαίω, ναι. Ποιον φτύνει ο Graham Riggs στο μάτς, το θυμάσαι το μάτς, το 0-0. Κάνει καθυστερήσεις σε σχρές. Αυτός πεσμένος κάτω ο Έλληνας, αμυντικός, σε βοηθάω, Έλληνας αμυντικός. Ο Riggs του παίρνει, τραβάει την μπάλα, ο άλλος τραβάει να την, δεν την αφήνει ο Έλληνας και τον φτύνει ο Graham Riggs, ο διαιτητής κάνει ότι δεν το είδε. Και στείνει την μπάλα, τελειώνει ο χρόνος. Τελευταία δευτερόλεπτα. Ποιος είναι ο αμυντικός? Γιάννης Γούναρης. Το καπάει ο Ρίξ από πάνω. Το βράδυ σε 9 Πορτογαλία-Ισπανία, το πρώτο πολύ μεγάλο μάτς του Μουντιάλ. Πάρτα με τη σειρά, μην τα πιτάς. Έλα, μωρέ, τώρα Μαρόκο-Ιράν. 6 ώρα Μαρόκο-Ιράν. Τι να πω, Μαρόκο-Ιράν. Βρε, θέλει να ακούσει άλλους 6 ώρα. Για τον Χατζησαφή και τον Ασαριφάρ. Να ενημερώ. Γιατί... Άσε με τώρα. Για, θα ήθελα στον Ασαριφάρ να σου πω. Το Ασαριφάρ. Καλώς ήρθες. Ο καλός είναι. Ωραίος. Γιατί στην άκρηση έτσι. Έχει παίξει μόνο ένα-δυο καλά. Μπερδεύεσαι με το Μασούντ. Α, sorry. Το Μασούντ δεν τον ήθελα. Συγγνώμη. Για Ασαριφάρ μίλησες. Ναι. Πολύ ωραίος ο Ασαριφάρ. Ο Μασούντ. Περίμενες στην ΑΕΚ. Να, εσύ με τον Πανιόνιο μεγάλες εμφανίσεις. Δεν είναι, φίλε. Ψηλός, το βλέμμα ψηλά. Στιγμών, δεν είναι τώρα. Ναι, εντάξει, okay. Ένα κοντρόλ, μια πάσα και μετά περπάτημα και αυτά και δεν είναι για μένα. Ναι, ναι, όντως. Ναι. Εμένα δεν το περιμένω έτσι στην ΑΕΚ. Για τους Χάρλεμς. Τόσο ανύπαρκτο. Έχεις λίγο δίκιο. Μαρόκο, Ιράν, δεν θα καθίσεις Μαρίου. Θα το εσύ. Δω, θα το δω. Πού είσαι αργόσχολος. Θα το δω, θα το δω. Θα το δω. Γιατί πολύ απλά στέλνει τεράστιο μήνυμα Παναγιώτης Παδόπουλας. Ναι, ο εχθρός του Champions League θα κάτσει να δει Μαρόκο-Ιράν. Το κατάλαβες. Έλα ρε τώρα. Αυτή είναι η μαγεία στα Μουντιάλ, λέει ο Παπαδόπουλας. Να βλέπεις Παραγουάη, Ιράκ και ΕΣΔ Ουγγαρία. Λέγε τα παλιά, 86 ας πούμε. Με τον Ούγκρο goalkeeper, ναι. Με τη φόρμα. Που είναι, ναι, 6, ναι, τον Κύραλη. Ναι. Να πίνεις καμιά μπύρα, να κολλάς τα πανίνι σου, να βλέπεις στις εξέδρες αδιάφορο για την έκβαση του αγώνα κάποιον Κολομβιανό, να τρέξεις το επόμενο πρωί να πάρεις την εφημερίδα για το αρχείο σου. Όσοι θέλουν κάτι άλλο, ας δούνε τις τεράστιες μάχες των ομίλων του ελεηνού πια πάλε ποτέ πρωταθλητριών. Αφήστε μας να το ζήσουμε μία φορά στα 4 χρόνια. Αυτό μας έχει απομείνει. Να βγάλει φωτογραφία την ώρα που θα βλέπει το Μαρόκο-Ιράν στη τηλεόραση μπροστά και να μας στείλει. Άμα είναι μάγκας. Προσβάλλεις, αμφισβητείς. Ναι, 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 ναι. Τον διάδοχο. Τον Παναγιώτη Παδόπουλα. Λέει ψέματα. Κάτι που εγώ δεν έχω κάνει ποτέ. Μην γελάζε. Μαρόκο-Ιράν, 6 ώρα, λέει, δεν θα καθίσει να δει. Λέει ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, εγώ δεν έχω πει ψέματα ποτέ. Νομίζω ότι τα μικρόφωνα ντράπηκαν, κοκκίνησαν. Γελάς, παιδιά με κοίτα, εσχρός στον Μπατζόγλου, εσχρός. Ειλικρινά ντρέπομαι που είναι δίπλα μου, ειλικρινά. 9 ώρα λοιπόν Πορτογαλία-Ισπανία. Και πες εσύ τώρα μια ομάδα όπως η Ισπανία, με Καταλανούς, Μαδριλένους, Ρεάλ Μπαρτσελόνα να έχουν ήδη θέματα, να γίνεται αυτό το σκηνικό με τον προπονητή, τι γίνεται με στα αποδυτήρια. 80% για μένα αυτοί διαλύονται. 80%. 20% συσπυρώνονται, λένε είμαστε εμείς, γύρω από τον τεράστιο Φερνάντο Ιέρο, από τα πιο ωραία φρύδια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Κάτσε να δούμε εντεκάδες ρε φίλε. Τελείως καραμαλικά φρύδια. Ισπανία να δούμε, Ισπανία. Ιέρο προπονητής. Ντεχέα goalkeeper. Θεός. Να πω κάτι για τον Κιμφέεφ. Τον οποίο τον λατρεύω. Κλασική ρωσόφατσα. Ναι. Και θυμάσαι ποιο ήταν τότε. Ήτανε, κυνηγούσε ο Σερ Άλεξ Φέργισον. Ντεχέα, Ακιμφέεφ και Νόιερ.
Ο Ακινφεέφ, ναι, έμεινε στάσιμος. Όχι. Καλή επιλογή έκανε. Όχι. Εννοείται, πήρε Θεό. Παρότι εκεί με το Λαζαρίδι ήταν ντροπή, εμφάνιση ντροπή. Ναι. Από εκεί πέρα εντάξει. Και τρώει δύο γκολ από τον Κόκε μέσα στο σπίτι του. Δύο δεν έβαλε Κόκε. Ντροπή. Μαύρη νύχτα. Μαύρη. Το μόνο μελανό σημείο στην καριέρα του Ντεχέα. Ο Ακινφεέφ μέχρι τα 25-26. Η ηλικία είναι. Τι χαμπάρι δεν πήρε. Ότι αναβόζασαν τα φώτα. Χαμπάρι δεν πήρε, έτσι. Στον αέρα τα λέω. Μπροστά του, στον αέρα, αντρίκια. Όχι. Σε αυτό έχει δίκιο. Ουστικά όταν λείπει. Άσε τώρα τον πρόλογο. Άσε τώρα. Δεν πείθησε. Συνέχισε τι έλεγε η Ντεχέα. Ναι. Πάνω από ότι ο Ακινφεέφ έμεινε στάσιμο. Άφηνε ελπίδες ότι κάποια στιγμή θα είναι στους τρεις κορυφαίους στον κόσμο. Όταν το θέλαμε εμείς, ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά έμεινε στάσιμος. Το λατρεύω όμως. Έχει φατσάρα. Κλασική ρωσόφατα, το λατρεύω, εντάξει. Άλμπα. Ναι, οκ. Okay. Ναι, παικτούρα. Ράμος Πικέ στα στόπερ. Ο ένας θεός, ο άλλος παγερά αδιάφορος. Ο Πικέ παγερά αδιάφορος και τραγικός. Μας πρίζει με την Καταλωνία και πηγαίνει όπου σε πει ο βασιλιάς, ο ένας, ο άλλος. Άντε ρε βλάκα, Πικέ. Άντε ρε βλάκα. Άντε ρε βλάκα. Πάνε πάρε τον Πάου τον Κρέσπο. Άντε βλάκα. Στην επίθεση ασλαμά σε Πικέ. Πάρε Κρέσπο. Άντε, παγερά αδιάφορος. Παγερά αδιάφορος. Ράμος όμως είμαστε με Ράμος. Ράμος είναι παικταράς. Αντιπαυτικός. Παικταράς. Δεν ξέρω τον Όντριο Θόλα. Κάτι μου λέει, αλλά δεν το. Κάτι μου λέει κάπου παίζει καλά. Αλλά... Και μόνο που είναι Βάσκος. Ο Ντριοθόλα. Περίμενε, ρε. Παίζει, ρε φίλε. Κουβαλάω μαζί μου αρχείο υπολογιστές κάθε μέρα. Ναι. Κάτσε, πρώτος όμιλος. Είναι δεύτερος όμιλος, έτσι. Ναι. Αμέσως. Παίζει σε μεγάλη ομάδα, έτσι. Ο Ντριοθόλα. Κάπου παίζει. Μεγάλη στην Ισπανία, ποια μπορείς να πεις. Μήπως δεν είναι και η Ισπανία. Πάμε, μεσαία γραμμή. Ο Ντριοθόλα. Σοσιεδάδ λέει. Ρεάλ Σοσιεδάδ. Κάτι και εσύ μεγάλη, κάτι τέτοιο περίμενα και εγώ αυτό το επίπεδο, ξέρεις. Ή Βιγιαρεάλ, κάτι τέτοιο. Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ωραία, Βάσκος, εντάξει. Στα χαφ. Δεν τον ξέρω. Τιάγκο. Μπουσκέτς, Ινιέστα. Περίμενε. Ακόμα. Τιάγκο Μπάγερ Μονάχου. Ή Κοτσάνα είπα. Ο Τιάγκο Μπάγερ Μονάχου. Ναι, ο Αλκάνταρα, αυτός δεν είναι. Ναι. Ο Ταμτάκος, μέγας Ταμτάκος. Μου τη δίνει αφάνταστα. Καλός, καλός. Μπουσκέτς. Υποκλίνομαι. Αντιπαυτικός, παικτούρα. Βρώμικη δουλειά. Είπε κάτι τεράστιο. Τον σχολίασαν Φρανκ Λάμπαρντ, Στίβεν Τζέραρντ και ένας δυο ακόμη Άγγλοι. Ένας από αυτούς είπε το εξής. Βλέπεις ένα μάτς στην Μπαρτσελόνα από το 1 μέχρι το 90 και δεν καταλαβαίνεις αν υπάρχει ο Μπουσκέτς. Δεν βλέπεις. Όχι, πώς το είπε. Όχι. Σωτή, το ξένησα λάθος εγώ. Περίμενε. Ναι, βλέπεις ένα μάτς στην Μπαρτσελόνα, τελειώνει το μάτς και δεν κατάλαβες τι έκανε ο Μπουσκέτς. Ναι. Τελειώνει, δεν έχει δει το μάτς. Βλέπεις τον Μπουσκέτς στο τέλος του αγώνα. Έχεις δει όλο το μάτς. Επίσης, ο Στίβεν Τζέρα το είπε αυτό, που θα πω τώρα. Κάνει τα πάντα να μοιάζουν τόσο άνετα που θα μπορούσε να παίξει 90 λεπτά με παντόφλες. Ωραία, η Νιέστα, Κώστας Μακεδόνας. Δεν κουράστηκε, δεν κορέστηκε. Για το παγκόσμιο αυτό. Να πάει να πάρει τα λεφτά εκεί που θα πάει. Περιμένω τώρα. Να τον δω. Δεν. Εντάξει. Και μπροστά ο Σίλβα. 1-1. Προσκυνώ. Ισπανό, 1 και 20, που παίζει στην Αγγλία 3-4 χρόνια. Κάνει μαγικές εμφανίσεις. Τρώει ξύλο και κατευθείαν σηκώνει. Μαγικές εμφανίσεις τώρα, εντάξει. Ένας από όλους είναι. Είναι ένας από όλους, δεν είναι ο παίχτης. Η παικτούρα της City. Δεν είναι. Από τους παικτούρες. Άρε. Ο De Bruyne είναι στη City. Τώρα ήρθε. Αυτός 3 είναι, χρόνια. Είναι. Τρώει ξύλο, κάνει μαγικές. Για να ξεχωρίσει μέχρι που κουρεύτηκε ρε Μάρη και έκλεισε και εσένα. Φτύνει αίμα ακόμη και με τη Stoke City. Φτύνει αίμα. Δεν διαλέγει μάτς, τρώει ξύλο, δεν τον έχω δει. Σε τόσο σκληρά, στο ξύλο πέφτει στην Αγγλία, ούτε να διαμαρτυρηθεί, κατευθείαν σηκώνεται και δίνει χέρι στον αντίπαλο. Βαθιά υπόκληση. Με κάνεις ένα υμνό Ισπανό. Ενώ για τον Ίσκο μπορώ να πω ότι πράγματι αν φύγει ο Ρονάλντο μπορεί και να γίνει ο νέος ηγέτης. Μπορεί, να τον δούμε. Έχει, να το έχει, δούμε, έχει ακόμη ο Ίσκο. Έχει ακόμη. Έχει. Πολύ καλό. Έχει ακόμη. Πάρα πολύ καλό. Πώς το είπες? Εμετός τώρα. Δεν σου φέρνει, όπως είπες και εσύ, ο Ίσκο στυλ Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Ο γιατρός. Ναι. Που ήταν χθες... έτσι ψιλοαργός, πάρα πολύ καλή τεχνική. Όμως. Περπάτημα αυτό της πάπιας, τρομακτική τεχνική. Για μένα ο Κωνσταντινίδης. Το πλησιέστερο που έχω δει σε τρίπλα κοφτή μετά το Χατζηπαναγί. Το πλησιέστερο και ο Γιάννης Φετβατζίδης. Αν δεις τη μορφή του Ισπανού. Ναι, 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 ναι. Το ράθιμο το περπάτημα. Όχι το ταλέντο. Αλλά πολύ καλή τεχνική. Χαμηλοκόλλης, ναι. Αλλαγή κατεύθυνσης, κοντρόλ. Ναι, 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 ναι. Ναι.
Ο μόνο Κωνσταντίνη έδειξε πολλά πράγματα. Πολύ. Και Ηρακλή και ΑΕΚ. Κάτσε ρε φίλε. Ελλάδα πρωτάθλημα, Ηρακλή και ΑΕΚ στα καλά χρόνια. Εντάξει, πετίθεστη. Και Ντιέγκο Κώστα στην επίθεση. Πεκταράς, αλλά για μένα Ισπανός, Βραζιλιάνος που παίρνει Ισπανική υπηκότητα για να παίξει εθνική. Πρέπει να το απαγορευτεί να μπαίνει στη χώρα. Δεν έχουν κάτι ρε φίλε. Και Μέγα Σταμπτάκο. Ποιο είναι ο ηγέτη τώρα, και Μέγα Σταμπτάκο. Ο Ράμος. Από πίσω, ο Ράμος αυτό. Ο Ινιέστα. Να δούμε τον κόλ από αυτή την κάμερα λίγο, ρε εσύ. Ναι, βάζει δύο χέρια, ναι. Είναι και αγαθοί, αλλά δεν διαμαρτύρονται. Αυτό δεν σηκώνει βάρ. Άμα ήταν Έλληνες. Μπήκε γκολ η μπάλα. Κάτσε, είπε το βάρ σε τέσσερις περιπτώσεις. Στον γκολ είναι. Στον γκολ είναι, ναι. Α, δεν τον έκανε. Έπεσε όλος, άρχισε να. Ναι, ρε, εσύ, δεν είναι. Να το δω. Τι γλυκιά σέντρα βγάζει ο Γκολόβιν. Τι γλυκιά. Κουταλίσια. Κουταλίσια. Δημήτρη. Και όπως είπε και ο άλλος, ναι. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη μετά το air condition είναι το offside στον γκολ του Βαρέλα. Εφεύρεση μάλλον. Βγάλ τα automatic λίγο και πάτα refresh. Βγάλ τα automatic, πάτα refresh. Μας έπρεξες ρε. Δεν στο έπρεξε αρθεί. Τι άλλο έχει όλο να πούμε και Πορτογαλία. Σάντος ρε φίλε έχουμε. Τι άλλο η Ισπανία ρε από πίσω. Ναι όχι δεν με μπνέει. Ο Ρέινα στο τέρμα. Δεν με μπνέει εντάξει. Ο Νάτσο. Ο Αθπιλικουέτα. Ο Μορεάλ, ο Σαούλ, ο Κόκε αυτή τη. Όχι, γεμάτο ρόστερ είναι ρε εσύ. Ναι, εντάξει, ναι. Γεμάτο ρόστερ είναι. Ο Ασένσιο. Ο Άσπας της Θέλτα. Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι που με τρομάζει και μετά από αυτό που έγινε να δούμε το. Ξέρω Πορτογαλία, Πορτογαλία. Έχει ποιότητα όμως. Πορτογαλία. Ρούι Πατρίσιο. Κλασικά, ναι. Νομίζω πήγε στην Νάπολη. Πήγε στην Νάπολη. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Γκερέιρο, Πέπε, Μπρούνο, Άλβες, Σοάρες. Δηλαδή, συγγνώμη, πόσο είναι αυτοί οι δύο. Ο Πέπε και ο Μπρούνο Άλβες πόσο χρονών. 70 τουλάχιστον. Χρονών. Και οι δύο μαζί. Εννοείς. Ναι. Σοάρες Σίλβα, Ουίλιαμ Καρβάλιο. Μάριο, Γκουέδες, Ρονάλντο, Αντρές Σίλβα. Ο Μάριο ποιος είναι. Λείπει ο Νάνι, ο Κουαρέσμα είναι. Κάτσε να δούμε, ρε φίλε, γιατί του ξέρω απ' έξω, νομίζεις. Ναι. Λοιπόν, ο Ρούι Πατρίτσιο στη Sporting προς το παρόν. Ο Γκερέιρο στην Dortmund. Ο Πέπε στην Τουρκία, στην Μπεσίκτας. Ο Μπρούνο Άλβες. Πού κατέληξε ο Μπρούνο Άλβες? Γυρίζει την ΑΕΚ. Ο Μπρούνο Άλβες είναι στη Rangers. Πήγε, άντε ρε. Στην Κάλιαρη τον είχα αφήσει εγώ. Τον Μπρούνο Άλβες. Δηλαδή, κάτσε, έκλεισε τώρα ή έπαιξε τη χρονιά που πέρασε. Έπαιξε. Τι λες, 36 ο Μπρούνο Άλβες. Γκλάσκο, πόσο χρονών? 36. Θα κάνω καλαμπούρι μου. Σοάρες, Southampton. Ναι, ωραίος είναι. Ωραίος είναι ο Σοάρες. Ναι. Σίλβα στη Λέστερ. Δεν το δει καθόλου, δεν ξέρω αυτό. Ουίλιαμ Καρβάλιο στη Sporting κι αυτός. Ο Μάριο είναι στη West Ham. Ο Ζωάο Μάριο. Οπα, και έχω δει West Ham φέτος. Γουέδες είναι στη Βαλένθια. Ναι. Ο Ρονάλντο. Δεν είναι πουθενά, άστον. Ο Αντρέ Σίλβα είναι στη Μίλαν. Ναι, εντάξει, ο Αντρέ Σίλβα, ό,τι έχω δει. Οκ, okay, μου άρεσε. Ό,τι έχω δει. Ό,τι έχει δει. Κουαρέσμα βεβαίως, έχει Μουτίνιο. Εντάξει. Λίγα πράγματα να είναι καλά ο Ρονάλντο. Τι να είναι καλά ο Ρονάλντο. Να κάνει διαφορά, ρε φίλε. Τι να είναι καλά ο Ρονάλντο. Παιδιά, πάμε σε break. Μην ξεχνάς, ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Opticon Express. Ποιος είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου? Ήταν 17 ετών και κάτι ημερών. Πήρε το ρεκόρ από τον Πελέ. Και δύο διπλές προσκλήσεις. Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, αύριο βράδυ, Μονή Λαζαριστών, FM και όνομα τεπώνυμο. Και τα δύο, αν θες, και στα δύο συμμετέχεις. Αποστολή στο 54526. Πανικός. Αν σ' αρέσουν τα γκολ, μπορείς να σκοράρεις με Yellow στη MediaMark. Μπες σε ένα κατάστημα MediaMark ή μπες στο MediaMark.gr έως και σήμερα 15 Ιουνίου. Πάρε τηλεόραση αξίας άνω 499 ευρώ και κέρδισε 20% της αξίας σε Yellow. Η προσφορά τελειώνει σήμερα. Παίξε μπάλα τώρα με Yellow στη MediaMark. Λοιπόν, υπογράφει Sir Alex ο 293 και απαντάει σωστά για τον παίκτη τον οποίο ψάχνουμε. Έτσι, ένα ζευγάρι γυαλιά Ηλιόπτικον Express. Ποιος είναι ο μικρότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που έχει εμφανιστεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου? Δεν δίνουμε καμία βοήθεια, γιατί θα είναι άδικο για αυτούς που ήδη έστειλαν. Και δύο διπλές προσκλησούλες. Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Θεός Παύλος, αύριο Σάββατο στην Μονή Λαζαριστών, στα πλαίσια του φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα. Λαϊβάρα, οκ. Okay.
όσοι οι χαμένοι καβατζώνουν δωρεπταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express για τους δύο διαγωνισμούς. Και επίσης οι χαμένοι μπορούν να διδικήσουν προσκλήσεις σε κάποιες από τις εκπομπές του Μήνυμα 107,7, το αδερφάκι του Λίμπερου. Ο Σαν Πάολο είναι στην Αργεντινή. Ναι, εκεί δεν είναι, ναι. Προσπάθησε να επιχειρηματολογήσει, ναι, περί κατοχής μπάλας. Ναι. Και να υποστηρίξει, ναι, αυτούς οι οποίοι δίνουν την μπάλα στον αντίπαλο. Mm. Διάβασε, γιατί εγώ θα το διαβάζω, εγώ θα ξεφτυλιστώ. Ωραία, το διαβάζω εδώ. Επιχειρηματολογία, ακούστε, υπέρ όσων δεν θέλουν την μπάλα στα πόδια τους. Ναι. One night I went to a bar. Μια βραδιά πήγα σε ένα μπαρ. Μια βραδιά στο μπαρ το Καρνάγιο. Θεός χωρίς την Αρλέτα. I was with a woman. Ήμουν με μια γυναίκα. We talked all night. Μιλούσαμε όλη τη νύχτα. Σωτήρη, μιλάει προπονητής τώρα. Δεν είναι αστείο. Για αυτό το θέμα που είπα. Ναι. We laughed. We flirted. I paid for several drinks or of hers. Το έκανα και εγώ προθέσει. Λοιπόν, τι λέει δηλαδή. Γελάσαμε. Φλερτάραμε. Πλήρωσα για πολλά από τα ποτά που ήπιε. At around 5 a.m., γύρω στις 5 πρώτη μεσημβρίας, a guy came in. Μπήκε ένας τύπος. Grabbed her by the arm. Την γράπωσε από το χέρι. And took her to the bathroom. Και την πήγε στην τουαλέτα. He made love to her and she left with him. Της έκανε έρωτα. Κάτσε, ναι. Και έφυγε με αυτόν. That doesn't matter. Because I had most of the possession on that night. Αυτό δεν έχει σημασία, γιατί εγώ είχα την κατοχή εκείνο το βράδυ. Διαφωνώ. Όσα δεν φτάνει... Η Αλεπού πηδάει και τα φτάνει. Ναι, δεν διαφωνώ. Ωραίος. Ωραίος. Τρελός, τρελάρας. Ωραίος. Ο φίλος μου ο Θοδωρής τον έβασε αυτό. Αδυναμία του Παναγιώτη Βαδόπουλα και αρκετών άλλων, ας πούμε, ο Σαν Πάολι. Όχι, όχι. Okay. Είσαι μεγάλη ομάδα, έχεις την μπάλα στα πόδια σου, κυριαρχείς. Γιατί το να την αφήσεις και πας να κλέψεις γίνεται μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές στα πέντε μάτς, στα δέκα μάτς. Όσο πιο πολύ έχει την μπάλα ο άλλος, τόσο πιο πολύ σε κινδυνεύεις. Είναι αυτονόητο. Ναι. Δεν μπορείς να πάρεις μεγάλη σε διάρκεια διοργάνωση αφήνοντας την μπάλα στον άλλον. Στην ΕΡΤ μιλάει. Το να πάρεις 4-5 παιχνίδια μπορείς. Ναι. Όπως και η Εθνική Ελλάδος που έκανε το θαύμα. Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν έχει δει κανείς τον Χουάν Αντώνιο Πίτσι, τον Αργεντίνο προπονητή της Σουηδικής Αραβίας, χθες. Στο φιλικό με την Ελλάδα δεν τον είδατε. Με ποιον είναι ίδιος. Αλβέρτης Φραγκίσκος, μιλάει στη Βουλή. Σωτήρη, Φραγκίσκος Αλβέρτης. Κάτω ποιος μιλάει, είδες, ο Μπονόβας. Δες λιγάκι, δες, ο Μπονόβας ο Ανδρέας. Από το Ποντίκιο, ο εκδότης. Το ξεχνάω, πώς θα λένε, εσύ, ο καλός δημοσιογράφος. Ο Μπονόβας. Ή μάλλον μίξη Μπονόβα με, πες τώρα, με το Παλίδι, με Γιάννη το Παλίδι. Μίξη κανονικά. Καλημέρα Πελένη, να είσαι καλά, καλημέρα Παύλο, μπαίνετε στην κλήρωση κανονικά για το live αύριο, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, δύο διπλές προσκλησούλες, Μονή Λαζαριστών, δυτικά, στην Σταυρούπολη, στην αναβαθμισμένη Σταυρούπολη. Okay. Είδηση. Για τον τέτοιο θέλω να σου πω, Μπόρα Μιλουτίνοβιτς διάβαζα χθες, 76 ετών, πόσα, με πέντε διαφορετικές ομάδες και τώρα είναι τεχνικός σύμβουλος στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ, ρε φίλε. Τι χαβαλέ λεφτά. Αργομιστή. Ναι, τι χαβαλέ λεφτά, ρε φίλε. Πόσα εκατομμύρια. Με τη βούλα προπονητής στην Λίντς, ο Μαρσέλο Μπιέλσα. Ανατριχιάζω. Καλά που το είδες. Για δύο χρόνια ο 62χρονος Μπιέλσα. Άλλος ψυχωτικός, άλλος ψυχάκιας. Μαρσέλο Μπιέλσα. Άντε να δούμε, μπας και αυτός οδηγήσει την μεγάλη λευκή αγάπη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στην μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας. Πόσα χρόνια χωρίς Leeds United, πόσο είναι, 17, 15, πόσα είναι. Και αυτοί, αν δεν ανεβούν απευθείας, δεν ανεβαίνουν μέσω play-off. Τόσο μα τόσο απλά. 23-10-287-888, ανοιχτές γραμμές για Μουντιάλ, για ό,τι έχουμε σήμερα. Μεγάλο δηλαδή Φερνάντο Σάντος. Για ό,τι είδαμε χθες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Μεταγραφές τώρα, εντάξει, υπομονή ρε παιδιά. Υπομονή λίγο, έχει ακόμα χρόνο. Δημήτρη, sorry. Σωτήρη, Όζι Όσμπουρν. Σωτήρη, Όζι Όσμπουρν, κάτω στην ΕΡΤ. Μιλάει.
Όζι Όσμπουρν, δεν την γεννηματάρε τη Σοφία. Δημήτρη, έβλεπα τώρα το ρόστερ Αιγύπτου. Πολύ Αγγλία, ε. Πολύ πρέμιερσιπ έχει. Ωραία η Αίγυπτος. Τη West Brom είναι καλό, ωραίο. Τη Wigan. Έχει πολύ... Βασικά η ενδεκάδα πρέπει να είναι τα δύο τρίτα πρέμιερσιπ. Ο goalkeeper είναι 45 ετών. Όπα. 15 χρόνια μικρότερο από σένα. Ποιο παίζει goalkeeper? Αυτό παίζει ο Αλεχανταρί. Ο βασικό. 45. Τη Αλταβούν. Δεν μπορεί να έχει την ακλαστή. Δηλαδή, αν δει το ρόστερ, τα μισά είναι μπροστά αλ, αλ κάτι, αλ το ένα, αλ το ένα, αλ το άλλο και τα άλλα είναι εγκλεζίλα. Εντάξει, West δεν Brom. Δεν μπορεί να έχει ανακλαστικά στι 45 σου. Ναι, δεν μπορεί. Ναι, προφανώς ρε φίλε. Αυτό παίζει. Να τοποθετήσει το ένα τ' άλλο, αλλά να αντιδράσει γρήγορα δεν μπορεί. Ναι. Δεν γίνεται. Αυτό παίζει. Νομίζω ναι. Αν παίζει αυτό, δεν ξέρω. Τι έχει, έχει West Brom, Aston Villa, West Brom αυτό, Wigan, Stoke City, ναι, τι θέλει. Paok, Liverpool, έχει κάποιες μερικές μεγάλες ομάδες που ο Τρεζεγκέ είναι καλός. Α, γραμμές, ναι. Γραμμές, ορίστε. 2-23-10-2-87-888, ήδη περιμένουμε δύο πελάτες. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έλα ρε Νίκο, εσύ είσαι. 2 κιλά κιμά, μία μοσχαρίσια και σαλουκάνικα τι έχουμε, έχεις τρικαλινά, τι έχεις. Αυτό που κολλάει τώρα, την ειρωνία δεν την πιάνω, κάτι να πεις. Πελάτης, δεν μου είπες ρε φίλε ότι είμαι. Πελά, ακροατής. Πελάτης στο μαγαζί. Ναι, λατρεμένος Νίκος, ο παδός του ΠΑΟΚ από τα Γιάννητσά και θα μας μιλήσει σήμερα μόνο για Μουντιάλ, όχι για ΠΑΟΚ. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι η Αγγλία και το νησί γενικά θυμίζει... Πώς να το πω ρε παιδί μου, κάτεργο αχθοφόρων. Βλέπεις ότι όλη η Αίγυπτος παίζει πάνω στο νησί να πούμε. Δεν υπάρχει Λούτον, δεν υπάρχει Λίντς στη μεγάλη κατηγορία. Συγγνώμη, συμπαθείς Λούτον. Υπάρχει 100%. Λίντς, Λούτον και Τότεναμ. Σε λατρεύω, με συγκινείς Λούτον Τάουν, περιμένω να ανέβει λατρεμένη Λούτον Τάουν, ναι. Θα περιμένεις. Μα κοίταξε να δεις, εγώ... Παρατσούκλι Mad Hatter, τρελή καπελάδες, ναι βέβαια. Δεν μ' αρέσει το... Δεν είναι θελπτικό για μένα το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ναι. Μ' αρέσει όμως η φιλοσοφία τους και το στυλ τους. Το πάθος, έτσι, το πάθος είναι... Ναι, ναι, ναι. Αυτό το ναι. Πράγμα το γουστάρω. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Τα σπασμένα δόντια που έβλεπα τα προηγούμενα χρόνια. Μπράβο. Τα κλάματα από τους που πίνανε 4 κιλά μπύρα και ξαναμπαίνανε μέσα να ξαναπαίξουν. Μπράβο, μπράβο. Μπορεί, έτσι κατάλαβες, αυτά είναι που γουστάρεις στο ποδόσφαιρο. Λένε ότι η Chelsea το 71 στο Καραϊσκάκης, στον τελικό με τη Ρεάλ, οι μισοί παίκτες πήγαν ξημερώματα μετά από ξενύχτη στα μπαρ του Πειραιά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και το πήρανε. Το ποδόσφαιρο, ναι. Δεν είναι παραδείγματος χάρη αυτό που είδαμε χθες στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Μουντιάλ και ποδόσφαιρο είναι αυτό που είδαμε στο Μεξικό. Το έτσι, τελευταίο ναι. Μουντιάλ που πέρασε και δεν πρόκειται να ξανάρθει, το οποίο δεν υπήρχαν σκοπιμότητες, το οποίο οι κερκίδες ήταν μια ζορντάνια, ένα σπαλμός. Ναι, τώρα ναι. Αυτό το κρύο πράγμα, λες και πηγαίνεις και βλέπεις κονσέρτο ας πούμε στη Βιέννη, δεν είναι τώρα κάτι που θα προσεγγίσει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι πάθος, είναι λατρεία, είναι μάχη, είναι ροντέο, είναι συναισθήματα πάνω κάτω τώρα. Δεν είναι αυτό το κρύο αίμα. Κατάλαβες φίλε. Ναι, αυτή είναι η ιστορία. Μην το κακολογούμε, να δούμε μωρέ, μπορεί να διαψευστούμε, να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα καταλαβαίνετε να πεις, έχεις δίκιο, δεν συγκρίνω τώρα με Μεξικό, ας πούμε, ή Ισπανία 82 ή Μεξικό 70, ας πούμε, εντάξει, εννοείται. Δεν... Κοίταξε να δεις, φίλε Μάρη, από τη στιγμή που μπήκανε στις μεγάλες ομάδες τις λατινοαμερικάνικες και στις καθαρά ευρωπαϊκές το χαλινάρι, το διπλό το χαλινάρι, και σταμάτησαν να δημιουργούν, πώς να το πω, αυτό που κάνανε οι παλιοί ηθοποιοί. Παλιά όταν παίζαν θέατρο δεν κάνανε αυτοσχεδιασμό. Ναι, αυτοσχεδιασμό. Ναι. Πολύ πιο ελεύθερα. Δεν υπάρχει αυτοσχεδιασμός και είναι κανόνας πλέον το τι θα κάνει ο καθένας. Χάθηκε το θέαμα, χάθηκε η ουσία, χάθηκε η τρέλα. Ναι. Δεν είναι πλέον ποδόσφαιρο αλάνας. Ναι. Είναι μια στρατηγική η οποία καμιά φορά σε βγάζει από τα νεύρα. Σε παραδέχομαι, γιατί και το θέατρο έτσι έγινε. Τελευταία δεκαετία μιλάμε για τους σκηνοθέτες κυρίως, όχι τους ηθοποιούς. Αν προσέξεις το θέατρο, είναι η παράσταση του Κακλέα. Δεν είναι, ας πούμε, του Μαρκουλάκη.
Κάποτε μιλώντας με τον Γιάννη Μπέζο, ας πούμε, στο αεροδρόμιο, ναι, τον προσέγγισα επειδή ξέρω ότι είναι ανάποδος άνθρωπος. Πολύ. Και πήγα να τον τσιγκλίσω εγώ ακόμα περισσότερο. Πολύ ανάποδος, ναι, ναι, ναι. Το λέει και ο ίδιος. Και ναι, του είπα δύο χαρακτηριστικά πράγματα. Αποφεύγεις, λέω, τον ελληνικό λαό, συχαίνεται σε τη μυρωδιά του, ναι, συχαίνεσαι να μας ακουμπήσεις, ναι, αλλά γι' αυτό τα ξεχαστείς, σου λέω, γρήγορα και δεν θα μείνεις στις καρδιές μας, ναι, παρόλο που μπορεί να είσαι ένας καλός ηθοποιός, ναι, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που του είπα είναι ότι το θέατρο σταμάτησε και οι μεγάλοι αυτοί οι ηθοποιοί που υπήρχαν, γιατί δεν υπάρχει το σχεδιασμός, δεν υπάρχει, ναι, ατάκα, ναι, ναι, για το, ναι, παιχνίδι με το κοινό. Του το είπες αυτό, αλήθεια, όντως το είπες αυτό, το είπες, το είπες. 100% βέβαια. Του λέω στα θέατρα που πάμε και βλέπουμε, ενώ εγώ λάτρευα, ας πούμε, τον ελληνικό κινηματογράφο, δεν βλέπω θέατρο γιατί μπροστά στο παραβάν έχετε βάλει ένα γυάλινο παραπέτασμα. Ναι. Με αποτέλεσμα να είστε κρύοι, άνοστοι. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και να προξενεί, και γι' αυτό δεν θυμόμαστε την επόμενη παράσταση την οποία έχετε κάνει. Έτσι. Ενώ παλιά μιλούσαμε για μια παράσταση του Λογοθετήδη, mm, ή του Κωνσταντάρα ή ξέρω εγώ κάποιου, ναι, και μιλούσαμε χρόνια για αυτήν. Και μετά περνούσε στο γυαλί, περνούσε στον κινηματογράφο, ωραία, μετά στην τηλεόραση. Έτσι. Και όλα αυτά. Ωραία. Λοιπόν, να μην καταχράζουμε τον χρόνο. Για να κλείσουμε, δεν θα είναι άδικο σήμερα να μην παίξει ο Ουάρντα για να παίξει ο Σαλάχ. 100%. Το εννοώ, δεν κοροϊδεύω. Το εννοώ. Το εννοώ. Πρώτα απ' όλα, άμα παίξει ο Σαλάχ, είναι ύποπτος. Σωστός. Δεν μπορεί με ένα Σωστός. Τέτοιο τραυματισμό, με μια εξάθρωση ομοπλάτη. Τόσο κακό που του έκανε ο κακός ο Ράμος, ναι, βέβαια. Ναι, ο κακός ο Ράμος, ας πούμε, ναι, που του έκανε αυτή τη λαβή και τα λοιπά, ναι, όπως λέει αυτός που έκλαιγε, ναι, να βγει και να μου παίξει. Έτσι, εγώ άρα σήμερα δεν ξεκινάει ο Ουάρντα, δεν βλέπω το μάτς. Τόσο απλά. Δεν το βλέπω. Α, πρόσεξε, ναι, να δεις. Δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Ή είναι ύποπτος, ή θα παίξει κατά 40% έτοιμος. Άρα και στα δύο είναι λάθος. Κακό. Χειρότερο είναι το δεύτερο που είπες. Χειρότερο είναι, βέβαια. Έτσι. Χειρότερο. Άρα λοιπόν και στα δύο είναι λάθος. Έτσι, έτσι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έγινε, ρε Νίκο. Καλημέρα. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Νίκος από Γιαννιτσά, τον απολαμβάνεται και πολλές φορές τη βγαίνει στον Γιώργο του Ζαγόρα τα μεσημέρια και κάνει πολύ ωραίες αναλύσεις για τον ΠΑΟΚ ο Νίκος. Έχεις καμιά επιλογή για τα σημερινά μάτσα να βγάλουμε κανένα μεροκάμα, το ρωτάει ο φίλος. Φίλε, για να μην σου πω 3 χ, 3 άντερ. Τι Γεωργίου, ακούς. Του Γεωργίου. Έχει πει αυτό που το κάνει σε κάθε μουντιάλ, το ξέρεις, του Γεωργίου. Το ξέρω. Με τα χ. Δεν είναι εδώ, λέω 3 χ. Σήμερα. Χ επί χ επί χ. Είναι περίπου 36 απόδοση. 40. Δεν μου λες, στο Μαρόκο. Μαρόκο-Ιράν. Το Μαρόκο δεν έχει σαφές προβάδισμα. Σαφές προβάδισμα. Γιατί σαφές. Το Ιράν έχει και πολλούς. Όχι, δεν έχει. Όχι. Είναι φαβορί. Σαφές προβάδισμα βάσει αποδόσεων έχει Ουρουγουάη. 1,55. Το Μαρόκο 2,25. Η Ισπανία 2,14. Το 4,25 στην Πορτογαλία βγάζει μάτια. Μεγάλε Φερνάντο. Αλλά παίζεις 3 άντερ, 1,70, 1,44, 1,62. Είναι αυτό περίπου 4,5 φράγκα. Βάζεις 10 ευρώ, πας για 40. Και τα κρατάς για να παίξεις αύριο. Όπου αύριο έχει Γαλλία, Αυστραλία, Αργεντινή, Ισλανδία, Περού, Δανία, Κροατία, Νιγηρία. Κροατία, Νιγηρία. Έχει το Μαρόκο αμυντικό που παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τον Ασραφ Χακίμ. Η Ρεάλ το ξέρει. Το είπε ο Θανάσης ο Κιλόνης, νομίζω χθες ο Ζαγόρα, mm, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω είναι οι 8 στους 10 γεννημένοι στην Ευρώπη. Οι Μαροκινοί. Οι Μαροκινοί. Και γενικά είναι καλή εντάξει, ρε εσύ. Ο Ελ Καντουρί. Εκείνο που με ανησύχησε είναι. Στο ότι, Βέλγιο γεννημένο. Ότι το αστέρι του είναι αυτό. Ο Μπενατιά. Ναι, τη Γιουβέντους. Δεν λυποθυμάω, ρε φίλε. Δηλαδή, προτιμώ Βαρέλα. Και πραγματικά. Και εγώ. Από Μπενατιά και Βαρέλα προτιμώ Βαρέλα. Εννοείται, ρε φίλε. Ειλικρινά, δηλαδή. Παίζει στην Ιουβέντους. Και στη Ιουβέντους έχει κάτι παίκτες. Ποιο παίζει ακόμα. Ο Καρσελά. Αυτό που δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Ο Καρσελά, ρε, του Ολυμπιακού. Α, ο Καρσελά του Ολυμπιακού, ναι. 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 Εντάξει. Αλλά στη Ιουβέντους είναι και ο Μπετανκούρ. Ντιράρ στη Φενέρ. Και ο Μπενατιά, ναι. Ακάτσε τώρα να δεις αύριο, σήμερα Μαρόκο-Ιράν και αύριο Περού-Δανία. Ναι, ωραίο είναι. Τι λες ρε, το γουστάρω αυτό. Τι λες ρε, Περού-Δανία αυτό είναι. Παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές, έτσι. Όχι, τώρα δεν είναι. Όχι, μένει ένα λεπτό. Όχι. Ο Νικόλαος λέει, νεότερος παίκτης. Σωστός. Σε αγώνα, σωστός. Στην έδρα της, πολύ σωστός. Καλημέρα σε όλους.
Βέβαια, Νικόλαη. Καβάλα, αό, καβάλα, μία ζωή. Άρε, καβαλάρα. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Και μακάρι να ανέβει, ρε φίλε. Ποιον έχετε τώρα εκεί πέρα. Ο καουδικός πάει, έχει που έφυγε πολύ καιρό. Τι δικό, άλλοι, άλλαξαν άλλοι δύο-τρεις. Ποιον είχε πάρει τελευταία, το διάβαζα για προπονητή. Το ξέχασα, ξεχάστηκα. Πολάρα, καβάλα. Ναι. Με κτήμα αγέρινο στην δεύτερη ώρα για δεξιώσεις. Γάμων, βαφτίσεων, γεύματα συλλόγων για μεγάλα, μικρά πάρτι. Κτήμα Γέρινο και Διαμαντής Catering, 23-15-35-25. Με injection service για ρύθμιση έλεγχο και επισκευή βενζινοκινητήρα, από 18 στην κάτω τούμπα. Και CFD Carpets Κολοκυθάς για καθαρισμό χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων. Φίλος μας καλεί να βγάλουμε Θανάση Κυλώνη. Γράφει όχι. Ότι είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος είναι, ναι. Κάνει τρελή ανάλυση για ναι. όλα ναι. και είναι ο ιδανικός για να μας ενημερώσει για Μουντιάλ. Σωστό. Όχι, τώρα θα βγει, μπορεί να βγει πάλι στο Ζαγόρα. Βγήκε χθες μια μισή ώρα στο Γιώργο. Και στο Γιώργο βγήκε χθες πολλή ώρα. Να βγει τώρα και σε εμάς ο Θανάσης, θα μαλώσουμε κιόλας. Άστο. Δικαιολογήθηκε 100% το γεγονός ότι χθες δεν έπρεπε να μιλάμε για τη Μακεδονία, αλλά για την έναρξη του Μουντιάλ. Και αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι το οποίο είδαμε. Τρεις φίλοι μου έστειλαν μήνυμα ότι είχε δίκιο ο Μάριος. Εγώ αυτά τα λαμβάνω υπόψη και με προβλημάτισε το ότι τρεις φίλοι μου έστειλαν δύο μήνυμα. Η επέλαση το. Βγήκε. Οι φίλοι σου έστειλαν δεν αυτό το μήνυμα. Δεν είναι το σουμπούτι. Βγήκε τσάρκα εθνικισμός. Οι φίλοι σου βγήκε τσάρκα εθνικισμός. Αυτό το. Μάρια Φασφαλιάρα. Σου έστειλαν αυτό το μήνυμα γιατί ο το είπα στραμπούκος. Εγώ. Καλημερίζω τον τύπο με το σάντουιτς. Αν το έλεγε. Αν το έλεγε κάποιο παοκτσή, θα βρίζαν τον Μάριο. Σιγάρε. Διότι οι φίλοι σου αυτοί είναι μέχρι το ΠΑΟΚ. Μετά από πάνω, άσε, δεν είναι για άλλα θέματα. Ω, βαρύ. Χαζομάριζες. Δεν ξέρω αν καταλάβεις τι είπε τώρα. Πάμε. Εγώ αν ήμουν από τους φίλους σας. Τώρα, δώστε βάση. Δώστε βάση. Ενδιαφέρει τους άντρες, αλλά κυρίως τις γυναίκες. Περίμενε, τι ομάδα ήταν αυτή. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Τι δεν θυμάσαι, τι ήταν οι φίλοι σου. Μπορεί να πάω, τι σημασία. Εγώ τώρα σου λέω ότι ένας κοινός μας φίλος, παοκτσής, μου είπε, σε συχαίνομαι, συνέχισε όμως δυνατά. Μπράβο, στον ωραία. Ωραία. Θα το δείξω κιόλας. Λοιπόν, δώστε προσοχή, κυρίως οι κυρίες. Happy End. Το νέο καινοτόμο προϊόν από φυτικά δραστικά συστατικά που αντιμετωπίζει με ασφάλεια και χωρίς παρενέργειες το πρόβλημα εκατομμυρίων ανδρών. Προσφέροντάς τους μια ευτυχισμένη σεξουαλική ζωή γεμάτη αυτοπεποίθηση. Το νέο καινοτόμο προϊόν από φυτικά δραστικά προστατικά που αντιμετωπίζει με ασφάλεια και χωρίς παρενέργειες, είπαμε, το πρόβλημα εκατομμυρίων ανδρών. Ενισχύει τη στήση, αυξάνει την τεστοστερόνη, δρά απευθείας στα κέντρα διέγερσης του ανδρικού οργανισμού, περιέχει φυτικά συστατικά σωστά. που ενισχύουν την σεξουαλική επιθυμία. Απόκτησέ το με τον πλέον διακριτικό τρόπο, ακόμη και ανώνυμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν έτσι. Έχετε ζητηματάκι, δεν κακό. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να είναι μια περίοδος, ανώνυμα. Το παίρνεις και λύσεις το πρόβλημά σου. Έτσι, μέσω του site www.happyend, μία λέξη, happyend.gr. Το happy με ένα π και i. Ένα π και i. Ο happy, πώς γράφεις happy σε γκρίγκλης. Αλλιώς πας και λες στο φαρμακείο, θέλω happy end αδερφέ. Με λένε Χρύσανθο και θέλω happy end. Πηγαίνουμε σε break. Πέμπτο να πάω. Μπράβο ρε παιδιά. Σήμερα με το quiz, μπράβο, μπράβο. Και με λεπτομέρειες, μπράβο. Πολύ καλή συμμετοχή. Δηλαδή, όχι χαίρομαι που δίνετε απάντηση, έτσι. Τώρα, γκουγκλάρετε, σε γκουγκλάρετε, είναι σημαντικό. Φαίνεται ότι κάποιοι το γνωρίζουν, όχι από το Google, το γνωρίζουν, όντως. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ποιος είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει εμφανιστεί ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και δύο διπλές προσκλήσεις για τη Λαϊβάρα, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, αύριο βράδυ, δυτικά, Σταυρούπολη. Στην πανέμορφη Μονή Λαζαριστών. Ακούστε και το μήνυμα. Όσοι δεν κερδίσετε, θα έχει πέρα προσκλήσει. FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράψτε το σχετικό, τα σχετικά. Αποστολή στο 54526. Ο Τσαλτίδης ο Χρύσανθος ζυγίστηκε. Και θα μου πει γιατί το λες αυτό. Αυτό το λέω για να τα ακούσει το επιτελείο του Μπέργκλερ. Του βασιλείου των Μπέργκερ στην Καλαμαριά. Στη Μεταμορφώσεως 5 δίπλα στο πρώην Δημαρχείο. Από τον Μπέργκλερ κανονίστε από σήμερα. Από σήμερα δεν μπορείς. Ή από την εβδομάδα. Μπορώ. Και από σήμερα μπορεί να απολαύσει ένα από τα λιτά και απέριτα μπεργκεράκια σας. Απλά να ενημερωθώ εγκαίρως. Έτσι. Γιατί μετά θα κάνω να φάω δύο μέρες. Για σήμερα. Παράδειγμα το Brutal
ψωμάκι μπριός, ναι. Μπιφτέκι, μπέικον, αυγό, τσένταρ, μπρουτάλ, καραμελωμένο. Μπρουτάλ. Τσένταρ, καραμελωμένο κρεμμύδι, άισμπεργκ, αγιολί σος και μουστάρδα. Ναι. Μόνο 5,5 ευρώ. Και απλό, πατάτες, λιτό, εννοείται, ναι. Εννοείται. Και κάποια από τις θεϊκές σαλάτες. Ναι. Μπορείτε να το φέρετε. Και τι σαλάτες έχει. Τι σαλάτες με βάζεις τώρα, σαλάτα. Να διαλέξω. Έχει coleslaw, κόκκινο λάχανο, άσπρο λάχανο, καρότο, coleslaw dressing. Προχώρα. Χρήσατε, είναι στο λέω άστο. Προχώρα. Έχει προχώρα. Caesars. Ναι. Και έχει και spinach. Όχι, Caesars μαζί είναι. Με το Brutal. Με το Brutal. Έχει Caesars. Και ένα άλλο hamburger με bacon, ποιο είναι αυτό το. Α, bacon έχει διάφορα ρε. Έχει ποιο? Και το BBQ, ας πούμε, το barbecue. Μπιφτέκι, μπέικον, τσένταρ, τηγανιτό κρεμμύδι, iceberg και BBQ sauce. Αυτό είναι φανταστικό. Αυτό θα εννοεί. Όχι, όχι, τον Brutal θέλω. 5 και 20. Θες τον Brutal. Brutal. Brutal και Caesars. Έτσι. Κατά τη μία μισή. Εάν στο φέρουν 2 παρα 10 θα φάνε ξύλο οι άνθρωποι, ρε φίλε. Αν με φέρουν 2 παρα 10 θα με προλάβουν να τρώω κάτι άλλο. Ναι. Όχι, δεν θα φάω και το χάμπουργκ. Ωραία. Κάτσε να το. Λοιπόν, θα του ειδοποιήσω εγώ. Ναι. Θα πάρω τώρα στο 23 14 007 722. Μία εξαίρεση. Θέλω να τρώσει τη διαφήμιση εσύ. Αυτά είναι. Αυτό και η σαλάτα είναι η πρώτη που σου είπα, που δεν υπάρχει. 23-14-007-722. Καλαμαριά! Καλαμαριά! Καλαμαριά, αντιλιβεριά και ευρύτερη περιοχή, αλλά για τον Τσαλτίδη μία εξαίρεση. Κάτι ναι. Σημαντικό να ακούσουμε λίγο. Ο Άριστος Βεστάζιο τώρα. Έγινε ευθεία. Σαν σήμερα! Το 1992 ναι. Γεννήθηκε ο σπουδαίος, ο μοναδικός, ο πολύ πολύ φορμαρισμένος, Ryan Giggs. Ο superstar Beckham. Του ποδοσφαίρου μας, α. Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής Μοχάμετ Σαλάχ. Ποιο ποδοσφαίρου μας, μωρέ. Παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Είναι ένα φαινόμενο. Και νου θα δεις τον Ουάρντα. Και σήμερα παίζει Αίγυπτος Ουρουγουάη. Εσύ πες ότι όλα αυτά δεν είναι σημαδιακά. Θα το δω. Τρέμει η γη. Μη βάζεις anytime Σαλάχ. Ναι, τρέμει η γη. Μη βάζεις εσύ. Τρέμει η γη. Σωτηρή, το Σικαμπάλα. Το ξέρεις το όνομα όλο απ' έξω. Μπορείς να το πεις. Όχι, ε. Πόσα είναι, 5 είναι νομίζω. Φαντλάλα, Μοχάμετ Φαντλάλα, Αμπντάλα Σικαμπάλα. Έχει, βάλει το Γιώργο λίγο, το Γιώργο. Βρες το λίγο, Ρεσοτήρη. Βρες το λίγο, Ρεσοτήρη. Τα θυμάται αυτά. Βρες το. Fred the Red, εννοείται ότι από σένα απαιτούσα να έχεις βρει ποιος είναι ο παικταράς. 3.40, anytime Σαλάχ. 3.40. Ο Σουάρες 2.12 και ο Σαλάχ 3.40. Και δεν το βάλεις. Τι είναι μωρέ ο Σαλάχ, μωρέ, το παραμύθι. Ο πιο ποιος? Απ' την αρχή. Κάτσε. 5. Αμπτέλ. Με τη σειρά που ισχύουν τα λέει ή είναι τυχαίες. Σωτήρη, Αμπτέλ Ραζέκ. Μαχμούτ Σικαμπάλα Φαφτάλα. Το Σικαμπάλα το βάζει πρώτο τελευταίο. Σικαμπάλα και το τελευταίο. Φαφτάλα. 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 Αμπτέλ. Αμπτέλ Ραζέκ Μαχμούντ Σικαμπάλα Φαντά. Πώς θα πεις, Φαντάκ. Φαντλάλα. Φαντλάλα. Φαντ. Τον οποίο δεν τον έχει στους σκόρερ σήμερα. Α, τον έχει. 8,5 anytime Σικαμπάλα. 8,5. 3.40 ο Αιγύπτιος Superstar την ημέρα των γενεθλίων του. Εσείς μη βάζετε. Ναι, στείλε τον κόσμο στον κουβά. Στείλε τον κόσμο στον κουβά. Μη βάζεις. Να σε καταργούνται μετά. Μη βάζεις. Δηλαδή παίζει πρώτη φορά με την Αίγυπτο στο Μουντιάλ την ημέρα των γενεθλίων του και είναι το πρόσωπο των ημερών με τραυματισμό κτλ. Και εσύ λες δεν θα βάλει γκολ. Να σκοράρει έτσι, όχι ναι. Να σκοράρει πρώτος. Ναι. Πρώτος. Βάζεις 20 ευρώ, παίρνεις 70, ξέρω πόσα παίρνεις. Θα βγει κανένας πρώτος σκόρερ, κανένας περίεργος. Ο Κέιν θα βγει πρώτος σκόρερ. Εννοείται. Εννοείται. Άργησα να το παίξω. Και τώρα πόσο έχει. Τώρα πήγε 12. Στον ΟΠΑΠ. Το έπαιξε, αλλά ναι. Στοίχημα θα βλέπεις. Στοίχημα πόσο δίνει. 15 νομίζω. Κάτσε να δω. Αλήθεια, 17. Λοιπόν, σκόρε. Δεν νομίζω 17. Δες τη ωραία τους, έχει και φωτογραφία. Ναι. Δεν νομίζω 17. Χάρη Κέιν. Δεν νομίζω 17. 15. 15. Ήταν 18, πήγε 17, πήγε 15.
Μια χαρά. Σε όμιλο που είναι τη νησίες και τα λοιπά. Οχ, οχ, παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές, έτσι. 2310. Με αυτά που λες. 287-888 από κινητό 6945, τα υπόλοιπα ίδια. 287-888. Ναι, ο αγώνας αυτός είναι. Μόνο ένας-δύο τον έχουμε βάλει λάθος. Βραδινός ήταν ο αγώνας. Και ο καφετζής, στο μάτς αυτό που ντεμπούταρε αυτός ο παικταράς, ο καφετζής θα με πετούσε παρολίγο έξω. Ένα σε αυτό και ένα στο Μπάγερ Μονάχου Πάοκ. Έχω κλωστεί κάτι καρέλες, κάτι τραπέζια. Μου λέει σε βγάλω έξω. Δεν ξαναμπεί ποτέ. Ο Κυρμίτσος. Κυρμίτσο, καλημέρα. Να σε καλά. Αληθεύει ότι ο Εργοτέλης έχει παράγοντα μέτοχο με καταγωγή από την Αίγυπτο. Όχι με καταγωγή. Αιγύπτιος είναι. Αιγύπτιος 100%. Ναι, 100%. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ωραία. Και είναι υγιής, δυνατός, είναι Εργοτέλης, ήταν καλά φέτος. Δεν είχε πρόβλημα. Αλλά ίδιος... με μηδέν χρέη. Ο Μέγκα, πώς το λένε, Σαμίρ. Ο ίδιος παράγοντας έχει ομάδα στην Αίγυπτο και πήγε εκεί τον Κόνια. Ναι. Στην ομάδα του, την ομάδα που είχε στην Αίγυπτο. Δεν ξέρω αν είναι δικιά του. Τι γίνεται, ρε. Συγγνώμη. Αυτός ο ίδιος είχε και τη Λίρς. Και τη Λίρς. Ναι. Την πούλησε όμως. Η Λίρς νομίζω διαλύθηκε. Συγγνώμη, αυτό εδώ αν γινόταν με σένα, με τη δική σου γυναίκα, θα σε ενοχλούσε? Άντε. Η γυναίκα του Μπερεζούτσκι αποθέωσε τον Γκολόβιν. Νέος προπονητής του Εργοτέλη, ο Νίκη από Βασιλείου. Κάνεις πλάκα? Να τον δω. Να τους. Όση ρε Νίκη που λένε μου. Με δύο γιώτα. Με μακρύ μαλλί. Ναι. Σε ποια αγγλική ομάδα είχε παίξει? Σέφιλ. Όχι. Ντέρμπι. Βόρεια Αγγλία είσαι. Καλά, όχι, μείνε πάνω. Βόρεια Αγγλία. Καλά είσαι. Κοντά είσαι. Και ανέβω πιο πάνω Νίκη λίγο. Ο Νίκη Παπαβασιλείου είχε παίξει. Ναι. Δεν μου ήρθε. Και έπαιξε καλά. Νιουκάστλ. Μπράβο, Νιουκάστλ. Ναι. Ναι. Έλα, ρε, τον έχει δει νομίζω ο Παναγιώτης στο Old Trafford που νικάμε εμείς 2-1. Από πού και ως πού. Κάτι τέτοιο. Κύπρος. Είναι καλός παίχτης. Κύπρος, αγγλική απικία. Κύπρος. Οι άνθρωποι είναι τα πάντα είναι βρετανικά. Κύπρος. Γι' αυτό μου σωθεί οι άνθρωποι. Εντάξει. Χάσανε Κοσμάκι βέβαια, είχε κάτι λεμιτόμους, κάτι κρεμάλες. Εντάξει. Μου είχε πει η Σωτήρη τύπ άνθρωπος που πήγε στα Κύπρο να αποκρεμούσαν τους αγωνιστές τους Κύπριους. Μάριε λέει ήταν να μείνουμε στην Κύπρο 6 μέρες. Και ευτυχώς πήγαμε την πρώτη τελευταία εκεί. Αν πηγαίναμε την πρώτη, μπορεί και να φεύγα. Μεγάλο ψυχοπλάκωμα. Ποιο ρε? Εκεί που απαγωνίζαν τους Κύπριους. Τους Κυπρίους. Οι Βρετανοί. Αλλά μετά η Κύπρος είναι καθαρά Βρετανική. Τα πάντα, ρε παιδί μου, και η δομή και η οικονομία της, τα πάντα. Τα πάντα. Και είναι Βρετανοί άνθρωποι, τέλος. Ναι. Εντάξει. Η έρνηση σύνδεση με Μόσχα. Με μακρύ μαλλί σπαστό. Από τον Όφη στη Νιουκάστλ. Ο Νίκη. Ωραίος παίκτης. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και έτσι στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ φωνάζουν για διαιτησίες κτλ. Για να δημιουργήσουν κλίμα για το πέμπτο παιχνίδι. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός για τον Σκουντή. Ντροπή. Από τη στιγμή που, από τη στιγμή που έχει γίνει αυτό, νομίζω ότι οτιδήποτε και αν υποθεί σε σχέση με δική μου ή του Σταύρου ή του Δημήτρη ή οποιοδήποτε οπαδική μετάδοση, σταματάει εδώ. Ντροπή. Είναι σαν να βγάζει ο Άρης για τον Χρύσανθο. Δηλαδή, όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί ο Χρύσανθος είναι Άρης, ναι, ναι, και ο Σκουντής είναι κάτι άλλο. Ναι, εντάξει, ναι. Μεγάλος Βασίλης. Και με τον Βασίλη εντάξει, έχω συνεργαστεί και ξέρω. Ήμασταν 4 χρόνια μαζί στον Α. Ξέρω δηλαδή τι κάνει, τι λέει, πώς μιλάει. Λίγο πολύ ξέρεις δύο πράγματα παραπάνω. Πρωτομιλήσαμε το 82. Μάρι, είναι άλλο, ναι. Μιλάω. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Άλλο συνεργάζομαι. Άλλο, ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Δεν έχει ομάδα. Τι να το κάνει, μπορεί, ναι, να είναι, να συμπαθεί κάποιον. Ναι. Δεν μπορείς να το πεις κάτι. Να πούμε, ναι, ότι πριν από λίγο έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ Άρης. Ευχόμαστε στον κύριο Έκτορ Ραούλ Κούπερ μια επιτυχημένη. Sorry που γελάω. Αυτό τώρα τι είναι, ας πούμε. Παρουσία στο Μουντιάλ. Ναι. Με τον Φαραώ Official, φίλε, και έχει για μια σημεία της Αιγύπτου. Τον Φαραώ Official. Περιμένει να σε κρατήσει, Χρήστα, εδώ και ώρα και μετά το λες. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε, τι κάνετε? Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει. Νταλής είσαι. Αντώνης. Αντώνης, ο παδός του Άρη, έτσι, και ταξιτζής. Ναι, 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 ναι. Μεγάλη αλητία το προθεσινό, ε. Μεγάλη αλητία που κάνατε. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Ποιο? Περίμενε κόσμος, παππούδες, γυναικούλες, τώρα τι Μαρία, να σου πω, Μαρία.
Για να πάρει. Ναι, αγόρι μου, ναι. Τους κατακλέβουνε. Τους κλέβει το ίδιο το κράτος. Να μιλήσω. Μην ισοπεδώνεις τον αγώνα ανθρώπων. Ανθρώπων ταξιτζίδων, ναι. Ναι, ταξιτζίδων. Ναι. Με βάση τα προσωπικά σου ή οποιοδήποτε άλλου κριτήρια και με μόνο στόχο επειδή είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι βλάκι, τι βλάκα, παιδί, πραγματικά. Τι βλάκα. Πάμε, Ραντώνη, να σε ακούσουμε. Λοιπόν, αυτό που είπε προηγουμένως με τους. Με τους Άγγλους και τους Κρεμάλους. Έχω πάει. Ναι. 16 χρόνια πήγα, φίλε. Ναι. Ακόμα το θυμάμαι πλέον. Ναι. Που καλαπώ το ξεχάσαι. Είναι συγκλονιστικό. Μάρια, πες τα ακουστικά μου. Δεν πήγα ακουστικά. Τους βάζανε να βλέπουν τους δικούς τους ανθρώπους, την ανάδε δηλαδή, μέσα από κάτι, πώς το λένε, ψηφιδωτά. Ναι. Δηλαδή ούτε να τους πιάσουν, ούτε να αγκαλιάσουν, ούτε να τίποτα, 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 τίποτα. Ναι. Και περιμένω ακόμη απάντηση, Αντώνη, το ρωτάω σχεδόν κάθε χρόνο. Γιατί πλέον έχει απαγορευτεί η ταινία Το νησί της Αφροδίτης με την Κατίνα Παξινού. Με εντολή του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Άκουσε την απάντηση του Βλάκα. Η ταινία έχει να παιχτεί περίπου 20 χρόνια, 22. Μη βαράς, είσαι αλήτης, είσαι τραμπούκος. Έχει να παιχτεί η ταινία 22 χρόνια. Ποιο Πρωθυπουργικού Γραφείου, ρε παλικάρι? Του Πρωθυπουργικού Γραφείου, δεν είπα του Τσίπρα. Α. Αντώνη, απλά στιγμή. Είναι τέτοια η τρέλα σου με τον Τσίπρα. Τώρα με ακούτε? Σ' ακούμε, Αντώνη, τώρα είχαμε τραμπουκισμό. Ναι. Η κυρία ποια είναι αυτή? Ναι. Απάντησε, εδώ παίρνουν την ερώτηση, παιδιά, δεν την κατάλαβα, γιατί δεν ακούγα τίποτα στο ζητήριο. Την ερώτηση για ποιο πράγμα, δεν έκανα κάτι. Κάτι έλεγες τώρα, δεν ακούγα τίποτα. Απολύτως αυτό δεν ακούγα, αυτό που έλεγες. Γιατί λέω, η απορία μου είναι, έχει να παιχτεί. Έπεσε, άστο, Αντώνη, άστο. Πάνω από 20-22 χρόνια η υπέροχη ταινία Το νησί της Αφροδίτης. Αυτό είπα. Πού? Σε οποιοδήποτε κανάλι ελληνικό. Υπάρχει. Και ο Παύλος Μελάς, άντε λίγο Παύλος Μελάς πάω να το πιάσω. Που για μένα παράδεκτο. Να μην παίζετε, να μην προβάλλετε. Αλλά Το νησί της Αφροδίτης, ειλικρινά. Το νησί της Αφροδίτης. Πότε θα σε δείρω. Αυτό σε συμφέρει σαν είσαι, ρε φίλε. Αυτό εδώ τώρα με έχουν αποθεώσει όλοι οι δεξιοί και εθνικόφρονες. Εγώ δεν είμαι ούτε δεξιό ούτε εθνικόφρονα. Τι είσαι εσύ, Βαθυλακιώτη. Άρη. Είσαι καριλιό. Καλημερίζω αυτόν που έτρωγε για το σάντουιτς. Δεν το σεβαστήκανε. Δεν σέβεσαι. Πάμε. Διαγωνισμοί. Εδώ είμαστε, λέω το σε 18 έκτο όροφο. Το ραδιόφωνο μα. Μην το λε. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιο που δεν θε. Μην το λε. Μπορεί να έρθει κάποιο που δεν θε. Σωστό, αυτό έχει δίκιο. Θα έχει βάλει και με του ταξιτζίδε τώρα. Ναι. Ναι, απαγορεύεται να κάνουν αγώνα, ρε. Επίμενα, με ένα έτσι μαζεύονται 20. Κάνε, άσε 10 ταξί έξω, ρε. Ναι, άσε 10 ταξί. Είχε. Σου λέω, είχε. Είδα, εγώ είχε. Άσε 10 ταξί. Με τα μπελάκια, είχε. Δύο είδα με τον κόκκινο του Ερυθρού Σταυρού. Άσε 10 ταξί έξω και την ίδια στιγμή φορολόγησε του με 80% επί του τζίρου του. Όχι των κερδών του. Άστου. Και μη φωνάζετε ταξιτζίδε. Ο Μάριο είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν θέλει ούτε επανάσταση. Ούτε να βγει ο λαός να διεκδικήσει πράγματα. Όταν είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ήμουν αυτός που είπα τρεις φορές προηγούμενη εβδομάδα δεν έχω δει να βγαίνουν για που τους κλέβουν τη ζωή τους και, για οικονομικά και τη μέρα ζητήματα. Που βγήκανε λοιπόν που τους κλέβουν τη ζωή τους και οικονομικά ζητήματα, τους ξεφωνίζεις. Μόνο οι ταξιτζίδες. Τους ξεφωνίζεις. Όχι. Και τον ΟΑΣΤ ξεφώνιζες. Δεν σε έχω ακούσει και οποιονδήποτε. Για οικοδόμους, για εργάτες. Σε εργοστάσια. Όταν πηγαίναμε εμείς πορείες κόντρα στην Αμερικάνικη πρεσβεία το 1984, 7 χρονών δηλαδή. Αχ, σωτήρι, αυτά είναι. Που με έπαιρνε η γιαγιά μου δηλαδή και έλεγε η μάνα μου, πού το πας το παιδί. Πού το πας το παιδί. 7 χρονών. Η γιαγιά. Πορεία στο Χορτιάτι. Άλλος, ναι. Έξω οι Αμερικάνοι. Είχαμε μέχρι προθές Κυριάκο Μητσοτάκη που ήταν στην εξορία 3 μηνών. Και τον είχε πιάσει η Χούντα 5 εγώ μηνών. Λέω την πραγματικότητα. 7 χρονών σου λέω. Και έχουμε και τον αγωνιστή της αριστεράς. Ναι. Με έχει πάει όντως η γιαγιά, η Ελένη. Πόσες φορές είναι αυτή η γυναικούλα, τι έχει ακούσει. Ήταν. Έχει πάρει και τέτοιο σου είπα. Και η Φλέβα είναι από τον αδερφό της που έβγαζε την Ελευθερία. Δημοσιογράφος της οικογένειας. Ναι. Και με έχει πάει 7 χρονών και λέει: μάνα μου, που το παιδί λέει, έχει φουσκάλες στα πόδια του. Λέει, ναι, λέει, πήγαμε λέει, πορεία λέει, κατά των Αμερικάνων. Το 84. Με πήρε φίλε χέρι-χέρι. Ναι. 7 χρονών το παιδάκι τότε, πήγαινα. Ναι. Χιλιόμετρα. Θα κάνω ναι. Και θα τραγουδώ. Φουλ αντιαμερικανισμός. Ναι, oh, που επιστρέφει και τώρα από ό,τι βλέπω. Κανονικά. Μην ριζοσπάστηκε για και τέτοια. Ναι. Και μετά.
Η γιαγιά μου η γλυκερία στην παράγκα στο κοπί. Δήλωνε αριστερή. Και μόλις έμπαινε στην παράγκα δεξιά, μεγάλη κορνίζα, τη βασιλική οικογένεια του Τατόι. Έλεγα ρε γιαγιά, συγγνώμη. Η γιαγιά σου αυτή νομίζω ότι ακολουθείς πιστά τα βήματά της. Λέει. Προσαρμόζεις τα δεδομένα. Άλλο λέει, άλλο αριστερή και άλλο η βασιλική οικογένεια. Λέω ρε γιαγιά, θα με τρελάνεις, ξέρεις. Από εκεί σου κολλήσει με στην παράγκα μέσα. Ναι, ρε φίλε. Το Τατόι σαπίζει, είναι δυνατόν. Σαπίζει το Τατόι. Σε ποια χώρα δεν το ατοεί. Με 3 ευρώ είσοδο να το μου έλεγε για την μία ασθένεια που έχουν οι βασιλικές οικογένειες. Επειδή παντρεύονται μεταξύ τους. Οργανικά υγεία. Ναι, οργανικά υγείας. Τι, το ακούω πρώτη φορά. Πώς μου το πέμε, Όχι αιμομιξία. Όχι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αιμορροφιλική. Αιμορροίδες. Το μυαλό σου εκεί. Το μυαλό σου μονίμως είναι εκεί. Ναι. Εκεί είναι το μυαλό σου. Πού είσαι αιμορροίδες, τι βλακία. Όχι, εκεί που βγαίνουν. Αφού ψάχνεις να πεις και έλα αίμο, ξεκινάς. Ο λόγος σου είναι ακριβώς του σημείου που βγαίνουν οι αιμορροίδες. Θα δεις καμιά μέρα κανένα χαρτί από την SCM. Θα σου ζητάω 5.000 αποζημίωση για πλάκα. Η SCM, τι νομίζεις, ότι είναι η αποζημίωση. Όχι. Ότι θα σε εγκαλούν και εσένα. Και θα με διαγράψουν. Ο γράλιος. Αν με διαγράψει λοιπόν η Ένωση Συνταχτών, φίλε. Τι να κάνουμε. Έλα σε ΜΑΘ, στην Ένωση Ραδιοφωνικών Παραγωγών. ΕΡΑΠΑΜ. Έχεις. ΕΡΑΠΑΜ. Είσαι. Δέσποινα Βιερίδου πρόεδρο, την καλημερίζω. Είσαι. Η πιο δραστήρια και δυναμική γυναίκα. Είσαι. Η οποία μα δώσει και μία έτσι σένταση. Είσαι. Είμαι. Είσαι μέλο. ΕΡΑΠΑΜ, τι είναι. Ωραία. Είμαι. Λοιπόν, θα δώσε. Θα πω το δικηγόρο μου να στείλει ένα εξώδικο γιατί με αποκάλεσε βλάκα πριν. Και επειδή. Σταμάτα. Εδώ είσαι τραμπούκησε. Σταμάτα. Εδώ είσαι τραμπούκησε. Τι. Αιμοφιλικό λέγεται. Αιμοφιλικό τι ρε παιδιά. Το οποίο αν χτυπά. Πρόσεσε λίγο, αν χτυπήσεις το χέρι σου, ναι. Δημιουργείται εσωτερική αιμορραγία, έχεις πρόβλημα, το χέρι σου. Και πρέπει να κάνεις μια συγκεκριμένη θεραπεία. Και λένε ότι αυτή είναι η ασθένεια, ναι, των βασιλιάδων, των βασιλικών οικογενειών. Α, μόνο τα μέλη των... Μεταξύ τους και τα λοιπά, όχι τώρα πλέον. Τώρα πλέον ποιοι βασιλιάδες έχουν μείνει. Κάποιο είναι και πατρεύεται. Γι' αυτό ξεφωνίζει τον Κάρολο, γιατί πήγε με την Καμίλα. Ναι. Λοιπόν, λατρεμένη. Λοιπόν, κατάλαβες, υπάρχει αιμό, πώς λέγεται, αιμό. Αιμοφιλικός. Δεν είναι τέτοιο. Υπάρχει ασθένεια που κάνει θεραπεία δεν και ήξερα, σου κάνει μια συγκεκριμένη ένεση. Λοιπόν, να σου πω. Άρχισε το Μουντιάλ. Το χθεσινό μάτς είναι η αλήθεια. Δεν ήταν να το δούμε σε μεγάλη τηλεόραση. Αλλά από εδώ και πέρα, θα πας στα Media Markt γιατί έχει 3 μάτς τη μέρα και θα ζητήσεις να ενημερωθείς για την πρωτοποριακή υπηρεσία Μάριε, τη V-Calibration. Βλέπεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα και απολαμβάνεις το maximum τις δυνατότητες της τηλεόρασής σου. Αν λοιπόν αποφασίσεις να πάρεις μια καινούργια τηλεόραση, τότε ο προορισμός είναι ένας, Media Markt, και παράλληλα εξειδικευμένοι τεχνικοί θα αναλάβουν να ρυθμίσουν τηλεόρασή σου αυτή την καινούργια, για να έχεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα και να είσαι μέσα στην εικόνα. Μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός, Media Markt. Ο Αλβέρτη δεξιά, ο Φραγκίσος. Λοιπόν. Να δώσουμε τους νικητές των διαγωνισμών. Ξεκινάμε τα Opticon Express. Η σωστή απάντηση φυσικά είναι Norman Whiteside, η τεράστια πεκτούρα της Βόρειας Ιρλανδίας που επί 15 σχεδόν χρόνια βλέπαμε ένα απίστευτο γκολ του. Το είχε σήμα η Αθλητική Κυριακή στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας United Everton. Norman Whiteside, παγκόσμιο 1982 στην Ισπανία, ντεμπούτο, αρχική ενδεκάδα, κανονικά τον είχε βάλει ο Billy Beckham στον αγώνα Βόρεια Ιρλανδία, Γιουγκοσλαβία και έπαιξε σε όλα τα μάτς. Μέχρι και τη φάση των 8 που πέρασε η Ιουγκοσλαβία και μεγάλη στιγμή, η Βόρεια Ιρλανδία με μεγάλη στιγμή την νίκη της Ισπανίας 0-1. Σε λίγη ώρα στο Λαμπαουτάρης να σας πω ότι θα έχουμε ένα φωτορεπορτάζ, φωτογραφιούλες δηλαδή, από το αθλητικό κέντρο του Ρησίου, το οποίο σχεδόν έχει καταγκρεμνιστεί και ανακαινίζεται πλήρως, για να δείτε τους χώρους εκεί που πλέον θα διαμορφωθούν, γιατί ήταν ένα πρόβλημα για τον Άρη αυτό, Μάρια. Ναι. Εδώ και 4 χρόνια είχαν εγκαταληφθεί τελείως εκεί οι εγκαταστάσεις. Γι' αυτό δεν ανέβαινε η ομάδα. Ήταν ό,τι να είναι. Ναι. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που δεν ανέβαινε η ομάδα. Άλλωστε έχει 2 ανόδους σε αυτό το διάστημα. Προκειμένου έτσι να δουν, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο, ένα φωτορεπορτάζ από το τι συμβαίνει εκεί και τις εργασίες που γίνονται για να αναμορφωθεί πλήρως ο χώρος και να έχουν οι παίκτες και ο προπονητής τις εγκαταστάσεις που πρέπει. Ωραία. Νικόλαος Φωτιάδης είναι ο νικητής για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Τελειώνει σε 7:30 είναι το κινητό του. Νικόλαος Φωτιάδης. Απάντηση σωστά για τον Norman Whiteside. Αγγελάκας Παυλίδης. Live. Μεγάλη συμμετοχή. Νικητές είναι η Ιωάννα Φωτιάδου και Αστέριος Μανδαράς. Αστέριος Μανδαράς, η Ιωάννα Φωτιάδου. Διπλές οι προσκλήσεις.
Αύριο το βράδυ, ώρα έναρξης 9.30 αυστηρά, Μονή Λαζαριστών. Okay. Να χαίρεται η Βέρεια, η Μαθία και γενικότερα όλη η περιοχή, τον τύπο αυτόν που είναι στην Ελληνική Βουλή. Και μίλησε χθες ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ουρσουζίδης. Ουρσουνίδης. Ουρσουζίδης. Ουρσουνίδης, εδώ γράφει Ουρσουζίδης. Εδώ το έχουν λάθος. Α, ναι, sorry, Ουρσουζίδης λέει πίσω. Συγνώμη. Δεν το ξέρεις, μιλάς κιόλας. Α, από πίσω τώρα δεν το από πίσω. Ούτε να τον ξέρω, ούτε με νοιάζει. Φυσικά. Και μίλησε. Τι έκανε, στα μακεδονίτικα σε εισαγωγικά στους Σκοπιανούς και απευθύνθηκε σε αυτούς ως δείγμα φιλίας κτλ. Να τον χαίρεστε εκεί στη Βέρεια, να τον ξαναβγάλετε. Εγώ απευθύνομαι, εγώ και ο Σωτήρης Δασκαλάκης στο Πιπερών, στην πρώην γειτονιά του Σωτήρη, την εγκατέλειψε ο Δασκαλάκης και υποβιβάστηκε κοινωνικά, πήγε στην Άνω Τούμπα. Πιπερών, Γεωργίου Παπανδρέου, 25, σύγχρονο μαγειρίο με ονειρικά φαγητά, 20 διαφορετικά κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πηγαίνω σήμερα για φιλέτο γαλαίο με θεϊκές πατάτες στον φούρνο. Τηλεφωνική επικοινωνία με Πιπερών 2310-868-868, διανομή σε ολάκερη την Ανατολική Θεσσαλονίκη από το Πιπερών. Από εμάς και το Σωτήρι Δασκαλάκη, να έχετε ένα bloody rocking weekend.